Και εκεί που έλεγα πώς όλα μπορούν να πάνε στραβά, καθότι σήμερα είναι... δεν είναι Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή και 13. Μία ημέρα μόνη της ούτως ή άλλως. Ερχόμενος στο στούντιο μετά από 2 ώρες, 1,5 ώρα ύπνο είχαμε χθες, χωροεσπερίδα βραδινή. Ερχόμενος στο στούντιο, χάνοντας το λεωφορείο, ανοίγοντας τον υπολογιστή, χωρίς ίντερνετ, κανονικά το... σταθμός μας χωρίς ίντερνετ. Τώρα δεν ξέρω να παίζουμε και από το ίντερνετ βέβαια, αλλά εμείς εδώ δεν έχουμε για να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αλλά εκεί που λέω ότι όλα θα πάνε στραβά, τσουπ, ξεπροβάλλει η Έλσα. Έλσα, τι κάνεις? Καλημέρα. Μου φτιάξες τη μέρα. Δεν το περίμενα να έρθεις, παιδί μου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν είχα υποσχεθεί και εγώ πρωινό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά είχες το περσινό ωράριο το καλοκαιρινό που μας είχε επισκεφτεί και πάλι στο στούντιο. Είναι δυνατά, είναι δυνατά, θα σε χαμηλώσω. Ακούς τη φωνή μου στεντόρια. Τώρα... μια χαρά είμαι. Καλημέρα σε όλους. Σε όσους και όσες ξύπνησαν. Από το πρωί συνάντησε ένα κύριο χθες... που έβγαλε το σκυλοβόλτα. Να, και μια κοπέλα που γυρνούσε από νυχτερινή έξοδο. Τους είπες καλημέρα. Τους εξίσου δύο. Όχι. Ούτε αυτοί ούτε εγώ. Μπας και μας ακούσουν, μπας και τσιμπήσουμε κανένα πλατέ. Γιατί η Έλσα ήταν χθες μαζί μας κανονικά. Και έφυγε άρον-άρον, δεν μπορούσε να μας απολαύσει. Έφυγα λίγο νωρίτερα. Ναι, και μου λέει 7 η ώρα αύριο. Λέω ότι 7, 6. Και βαρούσε το κεφάλι στον τοίχο. Λέω αμάν και την ώρα και τη στιγμή που υποσχέθηκα στον Μπάμπη ότι θα έρθω να τον βρω στο στούντιο. Ενώ έχω άδεια από τη δουλειά μου κανονικά. Έτσι τραβάτηκε. Και εγώ ξυπνάω πρωί και η αλήθεια είναι τώρα. Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς, ξέρεις, στην άδειά του είναι να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Ναι. Έτσι, μέχρι τις 9 παρατέταρτο. Εκείνος είναι ο ωραίος γλυκός. Αυτό, παιδί μου, είναι διασκέδαση να κοιμάσαι μέχρι τις 9 παρατέταρτο. Αλλά είδες, κάνουμε ασκήσεις για το μέλλον. Διότι μπορεί το μέλλον να σε βρει σε μια συνθήκη που να ξυπνάς πιο νωρίς από το καθιερωμένο. Το Σεπτέμβριο σιγά-σιγά, ναι, και κάνουμε έτσι πρόβες. Βέβαια, ακόμη έτσι ξημέρωσε, χάραξε που λέμε αυτό το καλό ξημέρωμα. Ναι, είναι. Πόσο έχουμε σήμερα, 13 του μήνου. Εντάξει, πλέον αντίστροφη μέτρηση, τελείωσε το καλοκαίρι. Μετά το λίγο με θλίβει, είδα, ναι, όντως δηλαδή. Γιατί μικραίνει. Μικραίνει ημέρα, μετά την 21. Εντάξει, και εσύ αρχίζει, τελείωσε το καλοκαίρι. Τελείωσε το καλοκαίρι, εντάξει, διακοπές δεν πήγαμε ακόμη, αλλά δεν βαριέσαι. Το Σεπτέμβριο σκέφτεσαι πώς θα ξυπνάς το πρωί. Αυτό σκέφτηκα. Κάτσε, παιδί μου, εντάξει. Είπαμε τελείωσε το καλοκαίρι. Πρωί-πρωί όμως. Εμείς πώς ξυπνάμε εδώ και. Γύρω στις 4.30 παρατέταρτο. Τότε πιο νωρί και από μένα. Νομίζω θα είμαι πρώτη. Πριν από όλου. Πρώτη από του φουρνάριδε, πιο νωρί. Βγάζουμε 6 ώρα να γκρινιάζεις μαζί μας, να γκρινιάζουμε μαζί παρέα. Πώς το κάνεις, τι κάνεις αυτά. Έχει λίγο γκρίνια το πρωί το ραδιόφωνο, γενικότερα, ναι. Από όλους. Από όλους. Καλά, έχει το πρωί το ραδιόφωνο, έχει, μας φτάσανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Σηκώνεις το πρωί και λες, αμάν, έχει έρθει η καταστροφή του κόσμου. Ποτέ δεν σηκώνεσαι. Πάντως και πότε έφτασε 13 του μήνα. Τίποτα. Και τελείωσε και το Μουντιάλ. Τελείωσε και το Μουντιάλ και βρήκα και θέση πάρκινγκ εκεί που το άφησα χθες το βράδυ. Ακριβώς σήμερα δεν άλλαξε τίποτα. Τύχη. Έτσι. Λες να έφυγε ο κόσμος, δηλαδή. Σιγά-σιγά. Από Δευτέρα νομίζω θα αρχίσει το πρώτο. Το πρώτο κύμα είναι. Ή από Δευτέρα ή από σήμερα, μάλλον καλύτερα. Εντάξει, σήμερα Παρασκευούλα. Ίσως κάποιοι να έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν να εκδράμουν, να ταξιδέψουν, να πάνε διακοπές. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Τώρα που δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουμε και θεματολογία δηλαδή. Σε εκπομπή θα μου πεις πότε είχαμε θεματολογία. Και έχει και κορυφαία θέματα. Δηλαδή διαδραματίστηκαν τη χθεσινή ημέρα. Όχι, έχει τέλος του χειμώνα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούω η μακροάτρια. Βέβαια τελευταία ήμουν τόσο κουρασμένη που ξυπνούσα πιο αργά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη από το μικρόφωνο. Λίγο να την κλείψουμε εδώ μαζί. Μας έκανε καφέ. Και η κυρία Ελένη έδωσε την είδηση της ημέρας και είχε απόλυτο δίκιο, βέβαια, κυρία Ελένη. Έβγαλες ρεπορτάζ. Βέβαια. Τι? Ότι τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, επειδή είναι καλοκαίρι, έχει μειωθεί ο ρυθμός. Ναι, από 1η Ιουλία. Αυτό το ξέρουμε όλοι, εντάξει. Γιατί... Ιουλίου. Ναι, επειδή οι φοιτητές φεύγουν, αδειάζει η πόλη, όχι... Μειώνεται ο πληθυσμός δραματικά, αλλά φεύγουν φοιτητές. Τι θες να πεις, ότι μόνο... Και προστίθενται βέβαια, όπως λέει και ο Άστα, σε περιοχές και προορισμούς όπως η Περαία, η Αγία Τριάδα, για τα μπάνια και όλα αυτά. Για μπάνιο στην Περαία τώρα, θα τρελαθούμε. Πηγαίνει κόσμο. Αλήθεια. Μη στον πάρκο. Βγάζω από το μυαλό μου, βέβαια. Οπότε μειώθηκαν κάποια λεωφορεία και δόθηκαν σε άλλες διαδρομές και γραμμές. Αυτό είναι λίγο άδικο για όσους δουλεύουν το πρωί, γιατί να και η κυρία Ελένη, μισή ώρα περίμενε. Δεν έχασε μόνο εσύ. Να φτιάξουμε μια θάλασσα και Σταυρούπολη. Είναι άδικο για εμάς που δεν είμαστε παραθαλάσσιο μέρος. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Έχετε τώρα... καλά σουβλάκια. Εντάξει, αντί καλά. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα, μας κάνει ποθαρικό. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Τι γίνεται, Πάπη? Είμαστε πολύ καλά. Μπράβο.
Πάνε σε καμιά πισίνα και στάβλω πολύ. Τι να την κάνεις την πισίνα, δεν είναι το ίδιο τώρα με τη θάλασσα εκεί να ξαπλώνεις και αυτά. Δεν είναι το ίδιο, αλλά θα δώσεις. Έχει μια πισίνα κοντά εκεί στις δικές συνοικίες, ίσως οι κάτοικοι εκείνη των περιοχών να τις γνωρίζουν, όπου είναι αρκετά μεγάλη κιόλας, όπου δεν κολυμπάει κανένας, είναι όλοι τριγύρω από την πισίνα, παρσαλημένη με λάδια, λίγο κάνουν αυτό και δείχνουν και τα μουσκουλά τους και τα τέτοια, κανείς δεν πηδάει. Κανείς δεν βουτάει, ναι, δεν πηδάει μέσα στην πισίνα, αυτό θέλω να πω. Κάτι γίνεται. Ναι, ούτε ένας κάνει μπάνιο, Οπότε λες τι να πας, λέω και εγώ μήπως είμαι κορόιδε, είχαμε πάει πριν από 2 χρόνια, 30 πόσο χρόνο μαντράχαλη, και βουτήξαμε με βόμβα. Κατευθείαν και μας φύριζε ο τέτοιος. Ούτε τα παιδάκια δεν έκανε παρατήρηση. Εντάξει, ρεζίλη, πράγματα. Άσε, ναι. Αφού κανείς δεν βουτούσε, ίσως τους χαλούσαμε την πόζα. Γιατί πάνε όλοι εκεί για να βγάλουν φωτογραφίες για το Instagram, για το Ιντερνετ, ξέρεις. Και επίσης, αγαπημένο θέμα πέρα από τα λεωφορεία αυτές τις ημέρες, έτσι, για όσους μένουμε στην πόλη. Γιατί εντάξει, σε μένουμε κι εμείς στην πόλη. Οι πισίνες. Δεν έχουμε εξοχικά. Στείλτε εμένα, ρεπόρτερ. Ποιες πισίνες δεν έχουν είσοδο. Α, το ξέρω. Μετά ποιες πισίνες δεν έχουν παιδιά σκυλιά. Ναι, το ξέρω κι αυτό. Όλες. Διάφορα άλλα, να μην τα πούμε. Εντάξει, οκ. Στον αέρα. Πας εσύ σε πισίνες, δηλαδή. Ναι. Εγώ, είδες. Ούτε εγώ πάω. Ποιος θα πάει σε πισίνες τώρα, για πισίνες είμαστε. Εντάξει, όταν έχεις θάλασσα δίπλα σου, δεν θα πάει. Ναι. Κάνει υπομονή και πάει στη θάλασσα. Ναι, η θάλασσα βέβαια και τόσο δίπλα, εδώ που τα λέμε. Θες ένα 40 λεπτό για να πας, να κάνεις μια πρώτη βουτιά. Ήρθε και η Παρασκευούλα, πάτε. Αυτό είναι το καλύτερο. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Παρασκευή και 13, άλλο κακό να μην μας βρει. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Αύριο για άδεια. Τι λες. Αύριο θα έχουν πολύ για άδεια, δεν περιμένουν τη Δευτέρα. Είναι το πρώτο κείμενο. Πάμε το πρωί-πρωί, τι κάνουμε. Σαν το στρατό ένα πράγμα, είναι το πρώτο γκρουπ των αδειών τώρα, ναι. Έτσι, 15 του Ιούλου. Εμείς είμαστε στάτηγος, παίρνουμε δεύτερο 15ο Αυγούστου. Α, είσαι από τους καλούς. Έχουμε ακόμα πολύ μέλλον. Μην το λες αυτό, εντάξει, μαζί θα φύγουμε. Θα έχει αδειάσει λίγο έτσι. Γιατί? Θα αδειάσουν λίγο και οι τόποι. Αλλά εμένα ήδη μου φαίνεται βουνό, να σου πω την αλήθεια. Έχει ακόμα ένα μήνα, για το 15ο. Έχει ακόμα ένα μήνα γεμάτο και με ζέστη. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω πότε είναι η καλύτερη περίοδο. Για άδεια. Έχει τύχει, ξέρω εγώ, να πάρω και εγώ πολύ νωρίς τον Ιούλιο, μετά δεν βγαίνει το καλοκαίρι. Έχει τύχει σαν το φίλο μας να πάρω αργά και δεν περνάει το καλοκαίρι. Και το θέμα είναι ένα, ότι ο Σεπτέμβρης έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένει. Πολύ αισιόδοξη ήρθε η Έλισσα μας. Διάθεση σήμερα για Σεπτέμβρη. Τα ξυπνάει τίποτα, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Θα λέμε, θα μας ακούει κανείς, θα νομίζει ότι παρακοιμήθηκε. Ότι πέρασε το καλοκαίρι. 15 με 30 Ιουλίου πάτε σε μια καλή μέρα. Καλή εποχή. Είναι καλή, αλλά μετά μας μένει ένας μήνας. Αλλά μετά μου λες ξεκινάει τα ποδόσφαιρα. Οπότε εντάξει. Okay. Μένει ένας μήνας, δεν πάμπει, αλλά κάπως το σπάς. Το σπάς. Για μένα. Κάπως το σπάς. Καλό είναι να παίρνεις μία εβδομάδα και μία εβδομάδα. Δύο σπαστές. Το είχα κάνει πέρυσι και ήταν καταπληκτικό. Πάντως κάπου τουριστικά. Ναι. Έτσι. Η καλύτερη εποχή είναι ο Σεπτέμβρη. Αν μπορεί να αντέξει μέχρι τότε. Δεν το υιοθετώ. Η καλύτερη εποχή. Δεν το υιοθετώ αυτό, γιατί το Σεπτέμβρη υπάρχει μια μελαγχολία. Έλα, γιατί το λες. Έχει κόσμο όπου για μπας. Δεν έχει τον τρελό κόσμο. Δεν απλά. Είναι τον τρελό κόσμο. Μικραίνει η μέρα. Γενικά όλοι είναι βαριά κορμιά, κουρασμένοι, ακόμα και στα τουριστικά τα μέρη. Δεν. Αν έχει βάλει όλο το καλοκαίρι πάνω σου, ξέρει το κορμί σου μετά, κατάλαβε. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει. Τι να πούν και οι ποδοσφαιριστές καημένοι που λέμε κάθε χρόνο πηγαίνουν από Ιούνιο. Πηγαίνουν και κάνουν τα μπάνια στην Μύκονο με κρύες θάλασσες. Άστα να πάνε. Και τη Δευτέρα, πάμε, θα μιλάμε για την κατάξυση του Μουντιάλ. Έτσι. Έτσι. Δευτέρα, έχουμε και το Μουντιαλάκι και την Κυριακή μας. Μια χαρά θα είμαστε. Μια χαρά θα είμαστε. Μάλιστα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή δουλίτσα. Εύχομαι να το σηκώσει η Κροατία, Παπίνο. Α, μάλιστα. Είμαστε αντίπαλοι. Εγώ με Φόλα Γαλλία σε αυτή την αναμέτρηση. Φόλα Γαλλία. Εσύ ζουν Φόλα Αργεντινή. Όποιον είμαι Φόλα και τρώει τη Φόλα. Καταλαβαίνει, έγινε, σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Πιάσαμε εδώ την Μονάτος. Αγόρι μου, τι έγινε. Καλημέρα. Δεν σ' ακούω, αλλά πήρα να σ' ακούσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα είναι σαν να μ' ακούς, αλλά δεν θα με ακούσουν. Ναι, ποια είναι η κυρία στο στούντιο. Η κυρία Έλσα. Δεν με σύστησε. Δεν σε σύστησε. Θέλω ονοματεπώνυμο. Α, και ονοματεπώνυμο. Πει ηλικίες, ύψος, τα πάντα. Α, ναι, ονοματεπώνυμο. Εντάξει, Έλσα. Γιατί λέω μήπως. Α, είσαι σε άδεια τώρα. Εντάξει, σιγά τώρα λε. Έλσα Πειμενίδου. Ό,τι καινούργια, παιδί μου. 40 χρόνια στον κουρμπέτι. Με πήρε εμπειρία 22 ετών, μπάμπι μου. Έτσι. Τώρα το Σεπτέμβριο. Από την τηλεόραση τη φέραμε, τι νομίζεις. Μεταγραφή. Δεν βλέπεις R3. Μεταγραφές θα γίνονται. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, μόνο ράδιο. Έτσι, καλύτερα, μόνο ράδιο, το ραδιόφωνο είναι πιο ωραίο. Τι έρευνα θα πούμε σήμερα. Σήμερα θα πούμε έτσι. Καλοκαίρι είναι έρευνα. Τι έρευνα, ξέρετε τι έρευνα να πούμε. Τι να πούμε. Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές, γιατί ο προηγούμενος φίλος μας έβαλε τώρα εδώ σε διαβάλλον. Θα το διερευνήσουμε κι αυτό. Νοέμβριος.
Οκτώβριος, Νοέμβριος λέει. Συμφωνώ. Μην πω και Χριστούγεννα. Τι παιδιά, τι μας, άντε θα έρθει το καλοκαίρι 2019, δηλαδή έτσι όπως το πάμε. Πάμε για άλλα. Ο φίλος μας είναι διακοπές εδώ μεταξύ, έλεσα να σε πληροφορήσω. Είναι πάνω στη... Ζηλεύω τώρα. Πολύ δροσιά εδώ πέρα, πάμε. Στο... Πολύ δροσιά εδώ πάνω. Πες τώρα, Σαμαρίνα, Σαμαρίνα. Τι καλά. Ναι, ναι, παιδιά της Σαμαρίνας, γιατί είστε πεινασμένα. Συγγνώμη, δηλαδή, να ρωτήσω λίγο τι θερμοκρασία μπορεί να έχει στη Σαμαρίνα ξημέρωμα, ας πούμε, 13 Ιουλίου. 12. Και ούτε ένα τηλεφώνημα, να το τηλεφώνημα. Εδώ είναι το τηλέφωνο. 22, 23. Βαριά, βαριά. Για εκεί είμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχει σήμερα το πρωινό, τι θα φάμε, τι έχει το μπράντσμα. Θα κάνω ένα ντουζάκι μπάρμα, να ξυριστώ και θα πάω κάτω στο καφενείο να φτιάξω ένα τσίπουρο έτοιμο με το κουβέρνο μου. Ναι, ναι, 7 η ώρα θα είναι ανοιχτό το καφενείο, 7 η ώρα. Ανοιχτό είναι ο κάπελα συνέχεια. Α, μάλιστα, ένα τσιπουράκι πρωινό στο καφενείο, είναι 7 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά, ξυρισμένο, ωραίο. Να ξεκινήσω δηλαδή, 8 να ξεκινήσω μέχρι τις 10. Ναι. Και μετά να πλακώσω τις ξαρχές τις παγωμένες. Ναι. Να λιωθεί η πραγματικότητα. Να λιωθεί η πραγματικότητα. Αυτή είναι και η δικιά μας, ας πούμε, πεποίθηση εδώ και προτροπή σαν λόγο. Επειδή μέχρι τι ώρα θα έχει αλλοιωθεί η πραγματικότητα, δηλαδή. Πώς θα πρέπει να βαρθεί καμιά παρέα και να το στρώσουμε. Mm. Θα πάει αργά το απόγευμα. Να, εντάξει. Αύριο ξανά τα ίδια και τέτοια. Τι ωραία που είναι. Έχει η τουρισμό η Σαμαρίνα, έρχεται κανένας επισκέπτης. Έχει. Εντάξει, καλά είναι. Καλά, ποιος θα πάει σαν Μαρίνα, έχει 800 μέτρα υψόμετρο. Τι να κάνεις, εκεί μόνο οι άνθρωποι, μια χαρά, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε φιλούμε. Να ξαναπάρω μετά να πάω κανένα άσμα. Να πάω, ωραία, θα τραγουδήσουμε σήμερα, Παρασκευή είναι, βέβαια, βέβαια, γιατί όχι. Για την Γρουσουζιά, γιατί είναι σήμερα για Παρασκευή και 13. Τι έχουμε την Γρουσούζικο να πούμε, δηλαδή. Σπύρο Ζαγοραίο μόνο, τίποτα άλλο. Α, δεν μπορώ και να σε βάλω τραγούδια σήμερα, δεν έχουμε ιντερνετ. Θα βάζαμε ένα Ζαγοραίο τώρα πρωί-πρωί. Το ταπρές, ναι, εννοείται. Μα δεν βάλεις πρωί-πρωί, πότε θα βάλεις Ζαγοραίο. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Να αλλοιωθεί η πραγματικότητα, αυτή είναι. Αυτή είναι. Πάντως το καλοκαιράκι είναι όλα πιο όμορφα. Δεν περνάνε και 13. Mm. Είναι Παρασκευή, είναι Ιούλιος. Κοίταξε, ναι, όντως. Και μόνο που είναι Παρασκευή, δηλαδή το 13. Ούτε του κατέμπικο. Και μόνο που είναι και Ιούλιος. Δηλαδή Τρίτη και 13 να το δεχτώ. Όντως είναι άσχημο το πράγμα. Αυτά τα λέγαμε και το χειμώνα. Τώρα όμως δεν μασάμε. Ιούλιος είναι. Θα πούμε έξω μετά από την κόλπα. Τι θα κάνει όμως το κύριε Κόλλησο. Με τα τσίπουρα σαν τον κύριο. Θα πα για ένα μπάνιο, ναι, για δόση. Καλή ιδέα, καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Ήδη με ρώτησε πρωί-πρωί ένας φίλος 5,5 ώρα στο Messenger. Νόμιζα ήσουν εσύ πρωί για να με ρωτήσεις αν θα έρθω. Εγώ το πρωί δεν έχω φίλους. Είναι ένας κύριος το πρωί, είναι ένας σεφ φίλος. Να είναι καλά από Χαλκιδική, στέλνουμε και τα χαιρετίσματα. Με ρωτούσε από πού είναι η καταγωγή μου. Αν είναι από τη Δράμα. Αλλά δεν είναι από τη Δράμα. Από πού είναι? Από την Μπέλα. Α, Μακεδόνισσα. Μήτρα με γέννησα, αρχιά Μακεδόνισσα που λέει και το τραγούδι. Δηλαδή κρατάς, ας πούμε, τους πυλωρούς εδώ της. Σαββατοκύριακο, μετά από πολύ καιρό, επειδή το Σάββατο αυτό θα είναι έτσι ελεύθερο, σκέφτομαι να πάω για ένα μπάνιο. Ναι, ένα μπάνιο. Και Κυριακή εδώ, βέβαια. Oh, τελικό έχει κιόλα. Τι να πάω. Α, τελικό έχει. Καλέ, 6 ώρα. Πρέπει να κάνω καμιά πίτσα, δηλαδή. Αφήσει, έλα τώρα, όταν παίζουν τελικού, εσύ πηγαίνει αλλού για αλλού. Για κοκτέιλ πηγαίνει. Δεν πάω για κοκτέιλ με τι φίλε μου, γιατί ξέρει την άδεια και η πόλη. Είχαμε βγει μια μέρα μόνο κορίτσια. Δεν θυμάσαι εδώ. Σε κάναμε ολόκληρο θέμα για την εκπομπή, δεν την είχε ακούσει. Στο τελικό του κυπέλου Ελλάδο. Που έλεγα μία φίλη μου, μου έστειλε τις φωτογραφίες. 7-8 κοπέλες. Εκεί είχε πολύ ρημιά έξω. Δεν βγήκαμε. Και όλοι μαντράχαλοι ήταν στα καφενεία και βλέπαν τον μπακ. Ξενερώσε το γι' αυτό. Ναι. Να πηγαίνατε και στα καφενεία να δείτε τα ποδόσφαιρα. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Είναι γεμάτο από πουλμαντά το τέτοιο. Στη Σαρακίνα. Ποια Σαρακίνα, ρε. Σαρακίνα είναι στην Καβάλα. Σαμαρίνα. Σαμαρίνα. Έγινε μπατμανίδη κι εσύ. Τα λε αντίστοιχα. Ναι, είναι. Ναι, είναι το πρωινό Σαρδάμ. Έτσι, έτσι. Είναι Σουηδέζες, είναι το παλιράκι του νομού Γρεβενών. Αν και λένε ότι είναι σχεδόν σύνορα με νομό Ιωαννίνη. Ναι, είναι, ερίζουνε για το πού το θα τοποθετηθεί γεωγραφικά, αλλά εν τέλει έχει... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, έχει πάει στο νομό Γρεβενών, ανήκει η Σαμαρίνα. Σε όλο το νομό Γρεβενών έχει το προϊδροσιά. Καλά, ναι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως δεν παλεύεται. Έτσι. Από όλες τις απόψεις. Ένας γρεβενόπληκτος εδώ μας τηλεφωνεί. Από το Γρεβενά είστε. Όχι, γυναίκα. Όχι. Ωραίος τόπος όμως. Βγάζει και κάτι δύση εκεί ο τόπος. Όλα αυτά περίεργα πράγματα. Καλά, είναι η Γρεβενιώτη. Έχουν και ένα ωραίο γλυπτό με μανιτάρια γενίασαν. Κάτι ξυλόγλυπτα, κάτι περίεργα. Είναι ωραία. Δεν είχαν τι να βρούνε και βρήκαν και χώσαν ένα μανιτάρι. Δηλαδή, το είδατε αυτό εσείς, σας άρεσε. Όχι, το γλυπτό, λέω.
Εγώ είμαι και χορδοφάγος, αλλά το θεωρώ τέτοιο. Τσαμπριζόλα σχεδόν. Ναι, πολύ γελίο. Δεν το είδα αυτό. Τι έχει γλυκτό, χρεβε. Επειδή ξέρεις είναι τα μανιτάρια. Ναι. Ήταν να παίξουμε και φέτος το καλοκαίρι, δεν καταφέραμε. Έχει ωραία μανιτάρια ο τόπος. Mm-hmm. Για να τιμήσουν έτσι λίγο και το προϊόν. Ναι. Δημιούργησε ένας ντόπιος γλύπτης, κύριος ξυλογλύπτης εκεί. Ένα μεγάλο γλυπτό που είναι στην ουσία πολλά μανιτάρια μαζί. Μάλιστα. Πώς το βλέπει κανείς δηλαδή. Ναι, έχουν βάλει και ένα μανιτάρια. Έχουν βάλει μανιτάρια έτσι, διάφορα στην είσοδο. Ναι. Έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό. Έχουν βάλει, ενώ είναι ίσιος ο δρόμος για να το τοποθετήσουν, κάναν υποχρεωτική κυκλική πορεία στην έξοδο της πόλης. Ναι, είναι πολύ μπροστά. Σωστό, είναι μπροστά. Άλλαξαν και την. Για να περνάει ο κόσμος, ναι, το βλέπει. Εντάξει, μια χαρά. Μπορούμε να προσελκύσουμε έτσι και τουρισμό στη χώρα μας. Δεν ξέρεις. Γιατί να πηγαίνεις στην Ολλανδία για να τρως μανιτάρια. Έχει άλλα μανιτάρια, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, θα τους μπερδέψουμε λίγο. Εγώ δεν θα εμπιστευόμουν δηλαδή να φάω μανιτάρι που δεν είναι παραγωγής. Προφανώς αυτά δεν είναι παραγωγής τα μανιτάρια εκεί πέρα. Τι είναι? Όχι, μιλάμε, εντάξει, διαφορά είναι, ίσως είναι άγρια. Άγρια, ίσως αυτό δεν είναι καλύτερο. Άγρια, δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξεις. Επιτρέπω μόνο στη γυναίκα μου και στη τέρα μου να φάει. Γλυκούλη. Τώρα το πιάσαμε, το υπονοούμενο. Γλυκούλης, μάλιστα. Το θέμα μας όμως, Μπάμπη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι σήμερα είχες υποσχεθεί ότι δεν θα είστε οι δυο σας, ότι θα είναι και ο Παφούλιας. Παφούλιας, αν μας πάρει τηλέφωνο, αν έρθει από εδώ, είναι. Είμαστε αναμονή, είμαστε βέβαια. Με τον τρόπο σου φαίνεται, το διώχνεις. Ήθελες να τιμήσεις την ημέρα σήμερα που ήταν ο γάμος του ηγέτη σου. Ποιος από όλους? Έχω πολλούς ηγέτες, ανάλογα τη μέρα. 13 Ιουλίου, φίλε. Ποιος πατρεύτηκε 13 Ιουλίου? Ποιος έκανε την κίνηση? Ποιος έκανε την κίνηση στο αεροπλάνο? Ο Αντρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε. Δεν έχουμε Ιούλιος, Παρασκευή και 13 παντρεύτηκε. Όχι, 13 Ιουλίου είχε παντρευτεί. Ναι, αλήθεια. Μάλιστα. Βέβαια, ρε φίλε. Καλά, αυτά ήταν και ΑΣΕΠ. Ναι, αυτά στο πρώτο μάθημα έπρεπε να μαθαίνουμε κανονικά. Και για να πάει. Και για να πάρεις άδεια για φωτοβολταϊκά, ήταν τρεις ερωτήσεις αυτό και κάτι να δεις και τι άλλο ήταν. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο, απαντούσε σίγουρα ναι. Και για να πάρεις 3-16 μπεβέ για τη βιοτεχνία. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω αυτό. Ήταν στάνταρ αυτά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Βεβαίως. Σαν σήμερα το 1989. Φιλιά, καλή σου μέρα. Σαν σήμερα το 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου νυμφεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του εκείνη την εποχή. Δήμη Τραλιάνη Παπανδρέου. 13 Ιουλίου, καλοκαιριάκι, τελικά. Είδες μια εποχή ταραγμένη, το βρώμικο 89, το περιβόητο, αλλά είδες ένας άνθρωπος, ο αέρος χρόνια δεν κοιτά καταρχάς. Καλά, εντάξει, και έμεινε στην ιστορία και το νεύμα, έτσι. Το νεύμα, ναι. Έχει μείνει και έχει χαράξει γενιές και γενιές. Μετά ακολούθησε και ο Τραμπ και πολλοί άλλοι. Το καλό Τραμπ τι έκανε, και αυτός νεύμα? Όχι νεύμα, αυτός κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν στο ψητό, λέω μήπως μας... Γιατί τώρα άκουγα χθες ότι αυτό το μοντέλο προκαλεί η πρώην του, ναι. Αφού έσπασε αυτό το συμβόλαιο μυστικότητας που είχαν, ναι. Και συμμετείχε σε ένα strip show στο Ohio, μια πολιτεία στην Αμερική δηλαδή, που απαγορεύεται το striptease. Και έτσι νομίζω συνελήφθη κάτι τέτοιο, προκαλεί δηλαδή. Σοπά. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Εσύ ξέρεις ότι στο Ohio απαγορεύεται το striptease? Δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Εντάξει, στις 49 άλλες που ειλικρινά μου το Ohio μου διέφευγε, γιατί. Να μην πάμε ποτέ δηλαδή στο Ohio. Να πάμε. Συγγενή εκεί, γιατί δεν το ήξερα, δεν το είχαμε συζητήσει και ποτέ. Αυτό με το συγγενή. Έλα, Λίροι, τι λέει εκεί να πούμε, τα βγάζει τα ρούχα. Όχι, από το Ohio, πού είναι καταρχήν? Είναι επειδή σκεφτόμουν, έχω τον αγαπημένο μου ξάδερφο εκεί. Ναι, ναι. Μου λέει, ελάτε. Ναι. Αλλά ξέρει ακριβώ τη μέση, είναι δύσκολο σημείο. Δύσκολα, εντάξει. Τη μέση των Ηνωμένων Πολύτων. Πολύ ρέντινε και εκεί. Ο Ohio, ποια ομάδα τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Ξέρω, Σινσινάτι είναι η πρωτεύουσα. Προσπαθώ να θυμηθώ ομάδα μπάσκετ που έχει. Δεν θυμάσαι, Έλζα, μου ξέρω αυτά το... καλά, ξέρεις, μη με εκθέτεις στο κοινό. Βέβαια, φέτος είδα Μουντιάλ, είδα. Είδες, αλήθεια. Αστικά, τι να κάνω. Πάνω κάτω, δύο τηλεοράσεις Μουντιάλ έπαιζε. Ο βλέπανε όλοι και άλλοι. Αυτοί, δεν έκατσες να δεις ούτε από περιέργεια τι κάνουν αυτοί 22 μαντράχα, λοιπόν. Καθόμουν εκεί, μαζί τους. Τι να κάνεις, δεν σε μιλούσε κανένας, άντρας και παιδί. Τίποτα. Τίποτα, Και τώρα ένα τετράδιο που γράφει εκεί ο μικρός. Τι?
Τι είναι αυτή η μόδα, τα σκορ, ένα τετράδιο που μαζεύουν. Εγώ μόνο ξέρω να αγοράζω τάπες. Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εσύ μας πεις που έχεις νέα παιδιά. Γράφουν τα σκορ. Σε αυτά τα πανίνι που λες. Ναι. Γράφουν τα σκορ. Έχει πίσω έτσι ένα ωραίο σαν ημερολόγιο ανάμνησης. Και γράφουν ομάδες, σκορ. Κρατάνε στατιστικά δηλαδή. Κανένα τα παιδάκια, χειρόγραφα. Χειρόγραφα. Γιατί νομίζεις. Εντίμιο. Και εμείς ως αθλητικό τέτοιο θυμόμαστε όλες τις άχρηστες πληροφορίες όλων των εποχών. Σου πω εγώ τώρα σκορ για μάτσο. Είναι ωραία, μ' αρέσουν τα άσχημα. Δεν θυμόμαστε άλλα και άλλα. Αυτά που πρέπει δεν θυμόμαστε και θυμόμαστε το 1989. Δηλαδή, 13 Ιουλίου του παντρεύτηκε ο Αντρέας Παπανδρέου. Τη Μιμή δεν το θυμόμαστε, αλλά μα έχει κανένα μάτ. Μια χαρά δεν το ξέραμε και την εποχή. Αχ, το δράμα της Ελληνίδας μάνας, ε. Δεν βλέπουν άντρας και παιδί και γράφουν τα σκορ. Γράφουνε. Τα μαθήματά του έτσι να τα έγραφε. Έλατε και ωραία γραμματάκια, όμορφα. Θα πρέπει να μπει ίσως ένα μάθημα μου, τι άλλο. Τι να κάνουμε, πρέπει να βγαίνεις, έλεγα με τις φίλες σου, αν είναι έτσι. Αυτές τις ημέρες ούτε και αυτό. Δεν έχει κόσμο έξω, τι να βγούμε να κάνουμε. Καλά, ποιον θα μιλάμε. Μεταξύ σας δεν μιλάτε, δηλαδή δεν έχει κόσμο. Εντάξει, δεν έχει κόσμο. Θέλετε άλλον κόσμο όταν βγαίνετε έξω. Μεταξύ σας παρέα, αυτό δεν, τίποτα. Εντάξει, καλά περνάμε. Ευτυχώς δεν μας ακούει καμία. Όχι, τώρα κοιμούνται όλες. Μου είπαν οι φίλες μου να τις ξυπνήσω. Α, σε μωρέ τώρα. Να τις ξυπνήσεις να βγείτε έξω. Ελάτε κορίτσια, είπε ο Μπάμπης. Τώρα που έχει μουντιάλ πρέπει να βγούμε όλες έξω, μάλιστα. 6:30 κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4 απουσιάζει το διαδίκτυο. Αλλά είμαστε εμείς εδώ για εσάς να σας μεταφέρουμε τα πάντα. Τώρα, μας συμβεί κάτι, κανένα κοσμοϊστορικό γεγονός, δεν θα το γνωρίζουμε. Αμένα, ναι, το κυριότερο είναι ότι χάνουμε αυτά τα σαν σήμερα. Τι, έχω ανοίξει εδώ το κινητό όμως και σαν σήμερα αν έχει κάτι που αξίζει να μνημονεύσουμε. Οι αναμνήσεις ξαναγυρνάνε. Σαν σήμερα λέει το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σκοποβολή κάνα κατευθείαν, τοξοβολία, τέτοια. Πήγανε στα βαριά. Κάτι άλλο εδώ ιστορικό. Σαν σήμερα το 1930 ξεκινά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λι Σχένλογο πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Άχρηστη πληροφορία. Λεσχέν. Λογόν, λογόν. Έχει και λίγο στο γαλλικό. Το έχω γάλει. Λεμπέτ Σταυρούπολη, καταλαβαίνει. Έχουμε τα αυτά μα εκεί. Σαν σήμερα επίση το 1972 ο καλοθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμογλου επιτυχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λύγει με σκορ 170-94. Δεν ξέρω αν έβαλε και κανένας άλλος. Άκου λέει εκεί 145 πόντους. Τίποτα, απλά ήταν κομπάρση μάλιστα. Σαν και εμάς εδώ που κουβαλάμε όλο το βάρος του ραδιοφωνικού σταθμού Λίμπερο 107,4, που σκοράνουμε καθημερινά, κάνουμε τα νούμερα, τα μοιράζουμε και οι άλλοι τα διαχειρίζονται και έτσι προχωράει η ζωή. Θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη ανάπαυλα, να ανασκουμποθούμε, να συζητήσουμε όλα τα δρόμενα εδώ. Μπορείτε να συμπαρασταθείτε στην Έλσα μας, στο δράμα της Ελληνίδας μάνας, η οποία περιμένει πώς και πώς να τελειώσει το Μουντιάλ. Να ησυχάσουμε. Τελικά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή αποβλακώνονται και οι άντρες, οι γυναίκες βαριούνται. Όσο κλείσε και αν ακούγεται. Βέβαια, ξέρεις τι, δεν υπάρχει αυτή η γκρίνια, η μύρλα που λέμε έτσι λίγο. Στο σπίτι. Ναι. Κανείς δεν ασχολείται με κανέναν. Δεν ασχολείται κανείς με κανέναν. Ναι, έχει μουντιάλ το βράδυ, τέλος. Είδες όλο ο καθένας κάνει τα δικά του. Βέβαια, τι νομίζεις. Όλα τα πάντα στη ζωή μπορούν να εμπνεύσουν ένα δημιουργό να φτιάξει ένα τραγούδι. Και Παρασκευή και 13, τώρα αν η άλλη χώρισε ή ο άλλος χώρισε. Όσο να μην το θεωρήσει γκαντεμική ημέρα. Αν πιστεύεις σε αυτά, σε δαιμονίες και τέτοια και μάγκε μου. Ε? Ανάλογα, αν με συμφέρει, αν με συμφέρει. Εντάξει, ελπίζουμε σήμερα να είναι τυχερή μέρα. Θα παίξουμε και στοίχημα. Θα δώσουμε μετά προγνωστικά για τον τελικό τα πάντα. Έχεις παίξει ποτέ? Ναι, όχι, παίζω, αλλά αν τύχει, με παρέα που να γνωρίζει καλά. Τι να γνωρίζει, εμείς εδώ. Εσύ υποστηρίζει η Γαλλία, είπες. Έτσι είπα, ναι, ότι θα υποστηρίξει τη Γαλλία. Ήταν όμως και η Κροατία το πλέμμα outsider, αν είναι σωστός. Καλά, εδώ χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ. Θα δώσουμε προγνωστικά, θα πάμε να τα παίξουμε, γιατί εμείς γενικότερα μέσα στο Μουντιάλ πήγαμε ό,τι έπιασε στο στόμα μου. Ό,τι ομάδα υποστήριξα ή είπα ότι θα κερδίσει, θα πάει καλά. Τα τρώγε, αποκλειότανε, τους έχω χαντακώσει όλους. Τι μας έμεινε τώρα που φάγαμε όλο το γλυκό του Μουντιάλ, μας έμεινε μια Γαλλία να υποστηρίξουμε, να την κατακώσουμε αυτή. Οπότε σημαίνει ότι μάλλον Κροατία θα το πάρει έτσι πως είναι τα δεδομένα. Και για πρώτη φορά βέβαια στην ιστορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και καλημερίζουμε και τη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το βαρύ κορμί. Τι λέει. Καλά, εσύ. Καλημέρα και στην Έλσα. Καλημέρα. Θα το κάνω σαν το Facebook. Ο Δημήτρης
αισθάνεται Μπάμπης Μπατμανίδης μετά από live στην περιοχή Σταυρούπολη. Ήρθε και ο Δημήτρης Έλσα μου χθες στην χώρα Σπερίδα, πρώτη φορά να μας δει. Πού καθόταν το παιδί? Απ' έξω καθόταν. Ναι. Απ' έξω. Ναι. Η Έλσα από την R3 είναι. Ναι, την έχεις δει. Πώς την έχω δει. Και τους είδα μετά με τα μάτια μου, έχουμε κοινή. Φίλοι, ναι. Ποια? Με την Ντανιέλα, δεν είσαι μαζί? Ναι. Όχι, σε άλλο τραπέζι. Σε άλλο τραπέζι ήταν. Ήταν και η Ντανιέλα χθες. Ναι. Α, δεν την είδα. Ναι, στη Σταυρούπολη γι' αυτό. Αλήθεια. Αχ, παιδιά, δεν ξέρω, είχε τόσο πολύ κόσμο. Δεν την είδα. Την Ντανιέλα έφτιαξε εκπομπή για το ντοκιμαντέρ τη, την ταινία τη. Ναι. Είδε πώ ελέγχεται. Α, δεν είσαστε μαζί? Όχι, δεν ήταν. Α, εντάξει. Επειδή γνωρίζετε, είδα αυτή, λέω μάλλον και εσύ σου γι' αυτό. Ο καθένας μόνος του. Ωραία, ο καθένας μια παρέα μόνος του. Έτσι. Ωραία, περάσαμε. Τι να κάνεις, ό,τι μπορεί ο καθένας. Πώς είσαι εσύ? Καλά είμαι, εντάξει. Είδες πώς αισθάνομαι, είδες πώς αισθάνομαι κάθε φορά μετά από live. Άσε το πρόλογο τώρα, εσύ κοιμήθηκε σε καμιά. Εγώ σερί το πήρα. Σερί. Ο άνθρωπος έχει φούρνο. Πρέπει να πάει να βγάλει το ψωμί του στην κυρολεξία. Μόνο η φούρνη ήταν αυτή την ώρα. Μόνο η φούρνη και η Έλσα θα ξυπνάνε από το Σεπτέμβριο, μην το ξεχνάμε αυτό. Πού έχετε το φούρνο να έρχομαι να παίρνω κανένα κουλουράκι το πρωί? Στην περιοχή του Μπαμ Μπατμανίδη. Σταυρούπολη, άσε δεν θα παίρνω. Από εκεί έρχομαι για το βράδυ, για σουβλάκι. Θα περνάω και το πρωί. Τι ήθελα να πω. Για πε. Τι, όλα στραβά πάνε γι' αυτό. Παρασκευή και 13. Πες τα ρε αγόρι μου. Καταρχήν, άγω τώρα. Ναι. Εσύ θα φύγεις. Ναι. Εγώ ακόμη για αύριο δουλεύω. Ναι. Σήμερα και δουλειά. Μια φορά παρακαλούσα, μην έχει τόση δουλειά. Να παρακοιμηθώ. Ναι. Έχω φουλ δουλειά. Ναι. Ήρθε η ανάπτυξη Παρασκευιά. Τι νομίζεις, έτσι είναι. Να μην έχει δουλειά. Αύριο πάλι δουλεύω. Δευτέρα δεν έχεις εκπομπή. Ναι. Τι ζωή είναι αυτή. Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πάω για μπάνιο, έχω υποχρεώσεις. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Πες τα αγόρι μου, καταλαβαίνεις τι τραβάει ο κόσμος. Έλζα μου, αυτά είναι προβλήματα. Και περίμενα πώς και πώς ο Μπαφούλια λίγο να με κρατήσει λίγο. Ναι, ζωντανός. Και δεν ήρθε ο Μπαφούλιας. Δεν ξέρω. Και ακούω αυτό το τραγούδι, Παρασκευή και 13 δεν το ήξερα. Και μόλις ακούω την ταινία τρόμου. Λέω, όχι, να του ο Μπαφούλιας ήρθε. Λες, να καλά τέτοια σκηνοθεσία. Δεν ξέρω, τώρα να μένουμε. Παιδιά, εντάξει, Έλσα μου. Πάντως ταιριάζει, Παρασκευή και 13 ότι πρέπει είναι για τον Μπαφούλια. Ναι. Έχουμε φέρει την Έλσα στο στούντι, τον Μπαφούλια μνημονεύουν. Κατάλαβε δηλαδή. Ποιο είναι ο Μπαφούλια? Θα το δει και θα πάρει ατύχημα, θα κάτσει και δίπλα σου. Τη εκπομπή, εμείς για τον Μπαφούλια ακούμε. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και όλη καλή χώρα. Έτσι. Μάλιστα. Ούτε για μπάνιο, ούτε θα δεις τουλάχιστον τον τελικό. Θα τα δω, εντάξει, αυτά θα τα δω. Αλλά αυτό περιμέναμε. Τι πλάση, σήμερα χάλια. Πες τα, πες τα. Όλα στραβά. Όλα στραβά. Τι ώρα τελειώσε μετά το live? Ξέρω εγώ, μια μισή ώρα το λήξαμε κάπου εκεί. Και εγώ αυτό ρώτησα, γιατί έφυγα λίγο νωρίτερα. Εντάξει, τα είπαμε και άλλα τραγούδια. Ερχόταν άλλο κόσμο και άλλο κι άλλο. Έβρε τι άλλο, άλλο κι άλλο κι άλλο. Τι να κάνει. Τι να σα κάνω. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε τα χατήρια. Μάλιστα. Ακούς, τα κάνω τώρα για να πάρει ο Αράου τηλέφωνο. Όχι. Ο κύριο Χαραλάμπη που τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε, εννοείται, ναι. Για να μην λέει, εγώ εχθέ στο live έκανε λάθο το λογαριασμό ο σερβιτόρο και λέω, όχι, λέω, πιο πολλά είναι. Ναι. Και δύο μπύρε ακόμη θα χρεώσει. Έτσι. Για να μην μα νομίζει εμά τα μπατζίδε. Και λέω, θα πλερώ και τα δύο μπύρε ακόμη έχω. Σταυρούπολη πληρώνει να πούμε. Αφού για να μην νομίζει ότι εμεί είμαστε τα μπατζίδε, επειδή είπε κάποια πράγματα. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά όταν θα μα βγάλει το τραπέζι, απλά να ξέρει. Ναι. Να μα το πει λίγο πιο νωρί, να μην φάω μια μέρα ολόκληρη, να φάω καλά έτσι, εκεί πέρα. Έτσι. Μια μέρα πιο νωρί να μην έχω φάει. Για να το τιμήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Να τιμάμε του ανθρώπου. Μην μα πει, σα κάνω το τραπέζι και δεν τρώτε τίποτα κατάδεκτη. Όχι. Όταν μας κερνάνε, είμαστε συνεπείς στο ρόλο μας πάνω απ' όλα. Μάλιστα, ναι. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλά κουράγια. Καλά περάσετε. Φιλιά, τσάω. Yeah. Και αυτό τώρα θέμα, κάθε φορά συμβαίνει στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, Έλσα μου, όπου ο κόσμος έχει προγραμματίσει γάμους, τέτοια αυτά ιστορίες και πέφτει τώρα πάνω, ξέρω εγώ, στον τελικό του Μουντιάλ. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι και νωρίς, είναι Κυριακή στις 6, δεν είναι στις 9 η ώρα, πότε λες, άντε, εκεί ανάμεσα στο γλέντι μπορεί να πεταχτώ να πάω να το δω. Ξέρω το απόγευμα και γίνονται γάμοι τώρα Κυριακή. Και είχαμε και εμείς γάμου. Κυριακή. Την προηγούμενη, ναι, που περάσαμε και πολύ καλά. Ήταν συγγενείς και από την Αμερική και ευτυχώς δεν συνέπεσε με αγώνα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γινόταν. Μάλλον είχαν προνοήσει οι άνθρωποι
Και κάτι που δεν ήξερα για το χωριό σου. Τι? Γιατί ο γαμπρός, η μαμά του γαμπρού, ναι, είναι από την Αναστασία. Έτσι, ξέρω, να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι. Και όλοι σε ξέραν μετά που μίλησα για σένα. Έτσι, είδε τι ωραίο σόι που. Κάνετε, ναι, ναι, πολύ ωραίο. Δεν είδα σόι μου, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ωραία, ο γάμος ήταν στον Άγιο Παύλο, στην δική μου γειτονιά, και βλέπω εκεί κάτι κορδέλες λευκές στην είσοδο πάνω-πάνω τη και όργανα. Και για να μπει η νύφη έπρεπε να κόψει την κορδέλα. Λαλιώτη η νύφη. Λαλιώτη η νύφη. Και με ψηρίζουν πολλού. Τώρα δεν ήξερε η κοπέλα Αμερικάνα, τώρα εκεί είχε βέβαια δολάρια. Δολάρια. Τι κάτι είχε. Και έγινε ο χαμός μετά. Το ξέρα να δω κι εγώ να βάλω κάμια κορδέλα έξτρα, να πάρω κι εγώ κανένα δόλαρ. Ναι, πολύ ωραία. Έτσι, τι νομίζει, παντρεύεσαι και μα τα κουμπά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλά και εγώ. Χαιρόμαστε. Πώς πήγε το live χθες. Καλούτσικα, εντάξει, καλά. Ήταν εδώ ο κόσμος αυτό. Χορέψαμε, ήπιαμε, κάναμε. Τι να πεις. Τι ώρα τελείωσες. Μια μισή. Και είμαι εδώ 5 ώρα, ξύπνησα. Μετά ανοίξαμε τα ματάκια μας και κανονικά στο στούντιο. Έτσι. Ναι. Προλετάριος. Έτσι, έτσι. Προλετάριος του τραγουδιού πάνω απ' όλα. Υπηρέτης. Έτσι. Εσύ δεν ήρθες, δεν ήρθαν κι άλλοι. Α, δεν πειράζει, παιδιά. Έρθει ο κόσμος και φεύγει. Εδώ χωρούσε και το μαγαζί. Για το χειμώνα τώρα. Χειμώνα, ναι. Μπατμανίδης είναι για το χειμώνα τώρα. Και το καλοκαίρι δεν είναι για πολύ. Να πίνει ουίσκι και σε κλέτη. Σε πιτσόμπαρο, εσύ, ρε φίλε. Ναι, θα παίξουμε σε πιτσόμπαρο στη Σαμοθράκη που η Σαμοθράκη δεν έχει παραλίες. Δηλαδή, μιλάμε. Το μοναδικό πιτσόμπαρο. Πιτσόμπαρο όμως, το ιστορικό Σαόκι. Ναι, ναι. Βέβαια. Μου έχει τύχει εμένα να έχει αθλητικό γεγονό τελικό Ολυμπιακό Άρη. Ναι. Να θέλω το δω φυσικά. Ναι. Και η Eurovision το βράδυ με την Παπαρίζου. Αυτό δεν ήταν μαζί. Το 2005 τον Άρης είχε πέσει στην Πάτρα. Έχω να πάω σε γάμο. Ναι. Και ήμουν σε. Και τον τελικό τον ακούγαμε με ψήρες στην εκκλησία. Άστα τον τελικό μωρέ. Αλλά το βράδυ Παπαρίζου, αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός εκείνης της εποχής. Το χάσατε. Παρίζου, το μάθαμε στο γάμο φυσικά. Δεν είδατε δηλαδή. Τι μας κάνουν. Εντάξει. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Το μάθατε μετά ότι βγήκαμε πρώτοι, πήραμε την κούπα, πήραμε και το κύπελλο. Και ο γαμπρός έβριζε. Εννοείται, τι. Γιατί μάλλον ο γαμπρός δεν είχε προγραμματίσει αυτός τη στέψη, την τελετή. Κάποιος άλλος την είχε προγραμματίσει. Και πέσανε πάνω στα τέτοια. Γι' αυτό θα παίρνετε, όταν ξεκινάει η χρονιά, όταν είναι να προγραμματίσετε το καλοκαίρι γάμους, βαφτίσεις αυτά, θα παίρνετε μια ατζέντα και θα βλέπετε. Ένα αλμανιάκ. Ένα αλμανιάκ, ναι. Τι θυμήθηκε τώρα ο φίλος. Ένα καζαμία, ένα κάτι τη. Καζαμία. Ναι, και θα βλέπετε πότε έχει γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς γάμους βαφτίσεις και τέτοια και στις εκκλησίες τους γάμους, ξέρετε, οι άντρες βαριούνται, βγαίνουν έξω για τσιγάρα, τώρα βγαίνουν όλοι να δουν τι παίζει. Ναι, ναι. Έτσι, για να έχουν και. Να έχει μικρές οθονίες. Ας το εξελίξει η εκκλησία. Ας έχεις τα προποτζίδικα. Δεν έχει Wi-Fi. Δεν έχει Wi-Fi. Έχουν, δεν έχουν πρόσβαση. Και πώς θα επικοινωνείς με το Θεό. Να επικοινωνείς έτσι. Ο Θεός, η επικοινωνία με το Θεό είναι το πρώτο Wi-Fi στην ιστορία του ανθρώπου. Έχει, μέσα στην εκκλησία. Απ' έξω έχει τώρα μέσα, νομίζω πρέπει να έχουν αυτούς τους κόφτες που λένε. Γιατί δεν γίνεται. Εδώ έχει Wi-Fi σε νεκροταφεία, ρε φίλε. Σοβαρά. Δηλαδή, τι εννοείς Wi-Fi στα νεκροταφεία. Παναγία και Χριστέ. Και καιρό να πάω. Έχω δει χιουμοριστικά group στο Facebook. Ναι, ναι. Έχω δει να κάνουν tag screenshot δηλαδή. Ναι. Έχω δει να κάνουν tag στα νεκροταφεία. Κινητήρια θέρμης ας πούμε και τέτοια και αυτά. Ναι, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τι να πεις. Εντάξει, εκεί δεν κινδυνεύουμε ας πούμε να μας κλέψει το σήμα κανένας νεκρός. Αυτό. Το λέει είναι νεκρό το σήμα και αυτά. Μάλιστα, τέλος πάντων. Δεν δίνουμε... έχει ο κόσμος, δεν δίνουμε. Δίνουμε προοπτικές ανάπτυξης ας πούμε ακόμα και για τις εκκλησίες για να καλούν τον κόσμο να βάλει μια οθονούλα, να βλέπει τα αποτελέσματα, ένα κίνο, ένα κατητής. Να σε καλά, Κρίς μου. Εν τω μεταξύ, κάτι να σου πω. Για πες. Τελευταία με έχει πιάσει μια μανία και διαβάζει τις συνομιλίες στο Facebook. Στο YouTube. Ποιες συνομιλίες. Τα WikiLeaks. Αυτά τα κάτω από τα τραγούδια. Α, τα σχόλια, τα σχόλια. Ναι. Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και έβλεπε το Μαζονάκι χθες. Ναι, έβλεπε το Μαζονάκι. Ένας λέει ατρομητάρα. Ναι, γιατί για πάντα. Θάνατος στους γουνέμπορες, λέει ο άλλος. Ναι, ωραία πράγματα. Ένας έβρισε τον Ολυμπιακό και αρχίζει μια ωραία συνομιλία από κάτω. Μάλιστα, για στο Μαζονάκι αυτό, στο ξέρω εγώ. Το Μαζονάκι, το βίντεο κλιπ, στα κρυμμένα μονοπάτια σου. Μάλιστα, καθαρά θηλυκό. Το ποστάρι στο Κάλλη 24. Έτσι, καθαρά θηλυκό τραγούδι, θηλυκό να την παραθέσω. Καθαρά Ολυμπιακό τραγούδι, για παράδειγμα, καθαρά ποδοσφαιρικό τραγούδι. Έτσι. Να σε καλά, Κρίς μου, σε φίλο μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Μπαμπινάκι μου. Α, καλώς το να. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Καλά, ρε, χθες το βράδυ είχε σοου και δεν το ήξερα. Το είπαμε, δεν μας άκουσες. Μας άκουσες τι. Δεν σε άκουσα χθες καθόλου και προχθές, λόγω δουλειάς. Ναι, τι να κάνω. Και παθαίνω τώρα την πλάκα μου και δεν παθαίνω δύο φορές πλάκα. Mm-hmm. Γιατί ακούω με πάρα πολύ χαρά και απεριόριστη εκτίμηση ναι. ότι έχει δίπλα σου την Όλθα Κυπημενίδου. Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μπορείς, γιατί λόγω του πρωινού. Η ίδια κάνει πρωινό. Και δεν μπορώ να τη δω στη τηλεόραση. Την παρακολουθούσα, δεν είμαι φαν. Και την ακούσουμε στο ράδιο, ε! Πείτε τα, πείτε τα αυτά στον Μπάμπη εδώ, γιατί δεν ξέρει πόσα χρόνια. Πώς δεν ξέρει χρόνια πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτό, πριν από κάνα 3-4 χρόνια την είχα γνωρίσει και προσωπικά, δεν θυμάται βέβαια. Όχι, πείτε, εγώ θυμάμαι, έχω καλή μνήμη. Κάπου σε ένα χρυσοχοείο. Μάλιστα. Ήρθα να αγοράσω τίποτα, είχα κάνα γάμο. Κάτι τέτοιο. Τότε τα λεφτά είχα μέλισσα. Έχω από τότε να αγοράσω. Έχω κοντά και κατάλαβα, ας πούμε. Κοσμηματάκι. Μπράβο, να είστε καλά. Και τώρα ακούω, έλεσα. Πάντως και να ερχόσασταν χτες, δεν είχε και. Όχι, θα καθόταν ελεύθερα. Α, θα καθόταν μαζί μας, είχαμε μια κίνηση. Ναι, και μη θέση. Κρίμα. Δεν μπορούσε, και ήμασταν και ωραία παρέα χθες, γιατί ήμασταν εκτός πόλης, σε ένα κήπο εδώ στην περιοχή του Λαγκαδά. Και άμα ξέρω θα κατεβούμε όλοι και θα γινόταν. Έχει και ωραία δροσιά στο Λαγκαδά. Έχω έρθει εγώ εκεί πάνω για ρεπορτάζ, για κτηνοτρόφους, για ΟΑΣΤ, για λεωφορεία, για μετακινήσεις μαθητών. Ναι, έχει δροσιά. Στο Λαγκαδά, στην περιοχή του Λαγκαδά, δεν λέω ακριβώς που. Έχει όμως, ναι, μην λέτε. Αλλά μετά τις 8 έχει ωραία δροσιά. Μέσα στο Λαγκαδά τώρα, μέσα στο Λαγκαδά και στη λίμνη αυτό, εκεί κουνούπια δεν έχει. Τι λες, πιάνει δροσιά μετά τις 8.30 καλοκαιράκι. Έχει γύρω-γύρω πράσινο. Να. Μιλούσαμε γιατί με το φίλο που είμαστε είναι συνδημότη σου και πλέον είναι γαμπρός στην περιοχή του Λαγκαδά. Και λέει, φίλε, και τον Πάπη τώρα μια από εκεί θα το βρούμε κοντά. Ναι, έφυγα από τη Σταυρούπολη και τώρα λέει με αυτό το κήπο που έχουμε, βέβαια κουράζουμε βέβαια λίγο. Αλλά αυτή η απόλαυση δεν μπορείς να φανταστείς. Πείτε τα. Ζούσα χρόνια το θόρυβο στην πόλη. Περνούσαν από κάτω Μαρκομάνης. Βρούμε, βρούμε, αμάξι και αυτά. Δεν ήμασταν ποτέ. Έτσι. Και συνέβαινε αυτό που συνέβη και τώρα παθαίνω την πλάκα μου, χάρηκα πάρα πολύ. Το όνομά σας? Ο Δημήτρης είμαι εγώ. Καλημέρα λοιπόν, Δημήτρη. Του χρόνου θα τη βλέπουμε και πιο νωρίς, με το που τελειώνει η Μπατμανίδης. Του πετυχαίνεται, ναι. Ναι, θα βάζουμε Έλσα το πρωί. Θα είσαι και στο Λίμπερο? Όχι, όχι, στην Ερτηριακή. Θα έρχομαι εδώ στο Λίμπερο να είμαι με τον Πάπη καμιά φορά. Εγώ έτσι αλλιώς χαίρομαι που τη βλέπω πάντα, γιατί είναι πρώτη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Για μάντια της έτρια δεν έχουν ισχύει. Ισχύει, πες και όταν λέμε καλά λόγια, έτσι, έγινε. Έχω φίλους επίσης τον Κουτσούκο τον Ηλία. Ραπίμα το Ηλία αυτό. Παλιότερα, έτσι. Ωραία, ναι, και ο Κώστας μια χαρά είναι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και τα ξαναλέμε. Για χαρά. Τσάω, 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 τσάω. Θα μας φας την πελάτη, Άλσα μου. Δεν κατάλαβα, θα μας φας τους ακροατές. Πάντως είναι ωραία να παίρνουν έτσι και να λένε καλημέρα ο κόσμος οι ακροατές από Λαγκαδά, από Σαμαρίνα, από περιοχές. Είμαστε εδώ, είμαστε και είμαστε κέντρο, έτσι, σταθεροί. Σταθεροί. Στο Λαγκαδά ξέρεις γιατί πήγαινα παλιά. Γιατί? Τότε που πήγαινε στη Σαμοθράκη, που είχα έτσι λίγο όλα αυτά τα μυστήρια και τα ανεξήγητα έτσι ένα κόλλημα. Α, ναι. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, κάθε χρόνο πήγαινα στο Λαγκαδά για τα αναστενάρια. Είναι εκεί γύρω στο τέλη Μαΐων, δεν κάνω. Κωνσταντίνου και Ελένη, 21. Τα κάνουν ακόμα τα αναστενάρια. Ναι, ναι. Είναι και στην εκεί και στι Σέρε. Και στι Σέρε. Ναι. Αγία Ελένη, νόμιζα ότι ήταν το χωριό. Ναι. Τα αναστενάρια. Ναι. Ξέρεις, αυτό έχει γίνει και διεθνή. Ναι. Το θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν στο. Προφανές, δεν υπάρχει, στα απίστευτα και όμω αληθινά, τα θυμάσαι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Κάτι believe it or not. Κάτι τέτοια. Και σε κάποιου λαού, ίσω και στην Ασία. Και τι έψαχνε δηλαδή στα αναστενάρια. Όχι, πήγαινα εδώ το φαινόμενο. Τα είδε, πατούν τα κάρβουνα οι άλλοι. Δεν παθαίνουν τίποτα. Κανονικά και τα κάρβουνα καίνε. Δηλαδή πετάς μπριζολίτσα πάνω ταυτόχρονα, ζούμε και στην βγάζει του. Βρε τα κάρβουνα. Άντε να καούν τα κάρβουνα λοιπόν. Καλημέρα μας στο Λαγκάδα. Στο Λαγκάδα το μνημονίο. Τέτοια μνήμα για το Λαγκάδα νομίζω δεν έχει κάνει ούτε ο δήμαρχος Λαγκάδα δηλαδή. Δεν το βλέπω και πολύ δροσερό πάντως. Δεν ξέρω. Μήπως στα περίχωρα εκεί κάτι. Τώρα δεν σου λέω μέσα στην πλατεία, χωρίς, αλλά εκεί τριγύρω. Όχι, δίπλα και μέσα. Και τα λουτρά είναι, έχει τουρισμό. Τα λουτρά έχει. Έκανα ανακαίνιση τα λουτρά. Θέλω να πάω. Ωραία είναι. Πισίνα, λέει, έξω. Ωραία είναι και μέσα. Έχει κάτι θολωτές, κάτι πριβέ. Μέσα αυτό τι κάνει. Ναι. Και πάρα πολύ ως τζουκάκι. Γι' αυτό φημίζει το Λαγκαδά. Αυτό δεν το ήξερα. Καλέ, αυτό δεν ήξερε ότι πέστε ένα στενάρι. Ναι, είναι φημισμένο. Ναι. Λαγκαδά σου τζουκάκι είναι από αυτά οι περιοχέ. Τώρα που έφυγε μένα στο χωριό και θα αρχίσει και να γυρίσει, να πάμε μια βόλτα για το Λαγκαδά. Έτσι, θα με πάρετε μαζί σας και εγώ να νιώσω την δροσιά. Θα κάνουμε ένα μικρό οδηπορικό στις κρυφές πτυχές του νομού Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γενικότερα να ανακαλύψει στο νομό Θεσσαλονίκη. Που. Και. Απλά κολλάμε με αυτή τη Χαλκιδική. Δηλαδή τώρα εγώ αύριο που θέλω να πάω για ένα μπάνιο, γιατί όλο και όλο τρία μπάνια έχω κάνει, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να ξυπνήσω στις 7. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά τις 9 να βγεις για τη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Και Σάββατο κιόλα. Θα φύγεις μετά την Καλλικράτεια. Γιατί μέχρι την Καλλικράτεια εντάξει πηγαίνει. Θα αρχίσουμε την Καλλικράτεια, τίποτα την έχουμε. Άρα θες πιο.
πιο, πώς λέμε, βαθύ πάσο, βαθιά χαλκιδική. Έτσι, βαθιά ναι. Χαλκιδική. Άγιο μάμα, εσύ ξυπνήσεις. Μου τον έμαθες. Άγιο μάμα, ναι. Ποσίδι. Α, θα πάμε στα εκεί. Θα δούμε τώρα, ναι, αλλά θέλουμε λίγο βαθιά. Θα μείνετε και το βράδυ. Βαθιά νερά, όχι, 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 να μείνουμε. Δεν υπάρχουν λεφτά, μπάμπι μου, για να γίνει ενθερέψεις. Τα λεφτά, να δω, να... Κρατάμε, μήπως πάμε πουθενά. Να φιλοξενήσει κάποιος ακροατής που θα έχει κανένα κτήμα. Εκτές προτάσεις, κανένα αντίσκηνο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε και επικοινωνείτε διαρκώς καθότι το κατάστημα εφημερεύει. Έλσα μου πήγαινε παλιά εδώ, μας λέει πήγαινε στη Σαμοθράκη και εσύ με τα κατσίκια σαν την Παλατσινού. Ναι, όταν εμείς τα κατσίκια τα ξεβλαχεύαμε. Δεν ξέρω αν την είδε ο κόσμος αυτή την κόρη. Γενικότερα... Ας το εξηγήσουμε λίγο, ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, παρεξηγηθούμε. Κορυφαία είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου χθες και μας συγκλώνησε. Και είναι από κόσμου. Αυτά. Σαν να το του κόσμου κανονικά. Καλά, υπάρχει και δεύτερη είδηση σοκ, θα την πω μετά. Την κρατάω έκπληξη για να δεις τι παθαίνει ο κόσμος. Διαβάζουμε εδώ τώρα ένα τίτλο, ανοίγουμε τα sites και τέτοια και λέει η Τζένι Μπαλατσινού σκαρφάλωσε σε βράχο για να σώσει μια κατσίκα. Και έχει φωτογραφεί την Τζένι Μπαλατσινού και την κατσίκα. Μια κατσίκα στα 3 μέτρα. Μπαμπή, εντάξει. Τα κατσίκια γενικότερα στα βράχια μα πάνε. Αυτό ακριβώς τώρα, όποιος μας ακούει και όποια φίλη μας ακούει. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τα κατσίκια δηλαδή πάνε και στα πιο απόμερα σημεία. Νομίζω ότι θα πέσουν, θα γκρεμιστούν και αυτά έτσι ζουν. Έτσι τρώνε, κατεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τα βλάχα αυτή η κατσίκα και κανονικά η Τζένι Μπαλατσινού έχοντας την τεχνογνωσία χρόνια όντας με τον Πέτρο Κωστόπουλο αποφάσισε να κάνει την κατσίκα αρνάκι, να την ημερέψει. Αυτό που την ξεβλάχεψε που έτσι, λέμε. Τα καλύτερα είναι και αυτά που γράφουν μέσα κιόλας. Εγώ έχω δει πάντως το αντίθετο. Κατσίκα να σώζει άνθρωπο που λέει ο λόγος παρά άνθρωπος να σώζει κατσίκα. Ένα μου αρέσει αυτή τη περιπτώσει και η περιγραφή, ας πούμε, είναι παραστατικές οι λεπτομέρειες. Δίνουν ένα ρεπορτάζ σαν να περιγράφουν την διάσωση των παιδιών στην Ταϊλάνδη. Απορώ πως δεν τη στείλαμε την Τζένι εκεί πέρα. Να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα το. Εκείνο κι αν ήταν εκείνο, ήταν επίτευγμα. Ναι, ναι. Πώς έγινε και. Η Τζένι Μπαλατσινού λέει μετά από έναν έντονο χρόνο στη ζωή της, ξεκινάει έτσι το άρθρο. Δηλαδή, ναι, γιατί πέρασε έναν έντονο χρόνο. Κατά τον οποίο χώρισε από τον. Αυτή. Ναι, ναι, μόνο αυτό. Πολύ που καλοπεράσαμε. Τίποτα, παιδί μου, ναι, χώρισε από τον Βασίλη Κικίλια. Ξέρεις τι είναι να χάνεις τον Βασίλη του Κικίλια. Μην το λες έτσι αυτό. Βρίσκεται, λέει, για διακοπές στο αγαπημένο της νησί, την Πάτμο. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή μας, διακόπτει τώρα στο τέτοιο, αλλά θα την πάρουμε, θα την ξεπετάξουμε και μετά θα συνεχίσουμε το άρθρο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, για την ξεπέτα. Η ναι. Σειρά είναι Κωστόπουλος, ναι. Κικίλιας, Κατσίκα. Έτσι πάει. Όλα έχουν ένα κάπα. Είναι τρία κάπα. Κέι, κέι, κέι. Έτσι μας κρύβουνε. Για ψάξτε το τέτοιο. Είναι η τέτοια, η φιλοσοφία που απέκτησε με τον Κικίλια. Κοκκικά. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακρονίμιο. Και ένα πριν που πήρα τηλέφωνο, ναι. Αισθάνομαι αγενής. Ναι. Εγώ δεν μνημόνευσα, δεν επένεσα την Έλσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, θα τις επενέσουμε. Μας και ξαναέρθουμε, ναι, στο καλοκαίρι. Έπρεπε να επενέσω. Έτσι, έτσι. Και εγώ, ναι, γιατί βλέπω όλοι το έχουν αυτό. Έπρεπε και εγώ να το κάνω. Ούτως ή άλλως και με τις προηγούμενες κοπέλες που έρχονται. Πάντοτε όλοι. Δεν υπάρχουν, με παράτησαν όλες, Έλσα μου. Δεν υπάρχουν κοπέλες, τίποτα. Ένα παφούλια περιμένει όλο να σωθεί η εκπομπή δηλαδή. Δεν έχουμε. Έχουμε να δούμε κορίτσι στο στούντιο. Άστα να πάνε, ναι. Βλαχέψαμε. Συνέχισε. Σε φιλούμε, σε φιλούμε. Τσαό, τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλώστονα, καλώστονα. Τι ημερομηνία έχει το άρθρο που διαβάζετε? Γιατί λες να είναι παλιό? Γιατί διάβασα εγώ ένα άρθρο, ναι. Από μια εβδομάδα περίπου. 12 Ιουλίου 2018. Χθεσινό είναι. Χθεσινό είναι. Χθες έγινε ο χαμός, ναι. Με την Τζένι. Το οποίο έλεγε, ναι. Το ενηγματικό ποστάζ ότι Κικίλια. Μα το και έλεγε για επανασύνδεση. Ρεπορτάζ, να το. Τώρα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Εμείς εσείς θα μας τα πείτε. Ο άνθρωπος είναι Instagram, εκεί το παίζει τα δάχτυλα. Τι είχε γράψει ο Βασίλης ο Κικίλιας? Δεν πάτε να ανοίξω το άρθρο. Μάλιστα. Δεν του δίνω κλικ. Απλά προχθές κάτι είπε. Μήπως το ανοιγματικό ποστάρισμα ήταν αυτό που λέει ότι δίνουμε επιδόματα στον κόσμο, ας πούμε, και γίνεται τεμπελχανίο και δεν δουλεύει. Τα λέμε και αυτά, ναι, είναι αλήθειες. Πάντως τώρα αυτό με την κατσίκα, εσείς πείτε μας τη γνώμη σας. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος, ακόμη κι εγώ, η Μπαλατζινού, ο Μπάμπης, εσείς να σώσει τώρα την κατσίκα από το βράχο?
Ούτε κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να τις μαζέψουν στη Σαμοθράκη. Το πρόβλημα των κτηνοτρόφων είναι ότι τις χάνουν τις κατσίκες. Γιατί εξαφανίζονται πάνω στο σάος και δεν γίνανε και ποτέ μερικές. Το θέμα είναι να τις σώσει από τα δόντια μας τώρα που θα πάμε και στη Σαμοθράκη. Τα κατσίκια γενοκτονία. 14 κατσίκα έχει όλα στα βαφτίσια. Άστα. Ναι, να τα δει κανένα φιλοζωικό. Είναι και νόστιμα τα κατσικάκια εκεί στη Σαμοθράκη γιατί πίνουν νερό από τη θάλασσα. Τα περιμένουμε από το μυστικό. Ναι, επειδή πίνουν νερό από τη θάλασσα. Γιατί του κάνει πολύ και δίπλα. Η Σαμοθράκη τώρα ξέρει έτσι πώ είναι και γεωγραφικά. Τα κατσίκια πάνω κάτω και βοσκάνε κοντά στη θάλασσα. Γιατί έχει βλάστηση. Δεν έχει ξερονίσει. Τι ξερονίσει, είναι μοφούλ, είναι. Οπότε γι' αυτό το κρέα είναι έτσι. Lost. Μα τι μαθαίνει κανεί. Είδε μπάμπι. Έτσι. Είναι το αντίστοιχο με την κοπαδίτσα. Κοπαδίτσα τι είναι. Έχει τα κοκορετσάκια του εκεί με τα ξέρει. Ότι... Αχ, τι ωραία κοκορέτσι. Πόσο μ' αρέσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν το τρώνε. Εγώ δεν το τρώω. Δυνατόν, εγώ δεν το τρώω. Κοιτάει με ένα βλέμμα, με ένα βλέμμα που είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει το κοκορέτσι. Γίνεται δεν το τρώζε μπάμπι, δεν το παραγγέλνει στην ταβέρνα ή δεν τσιμπάς όταν έρχεται στο τραπέζι. Δεν τρελαίνομαι, δεν αφήνω κοκορέτσι. Αλήθεια. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε τραπέζι που να έχει κοκορέτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς γίνεται αυτό, στα Γιάννα τι έφαγε δεν μπάμπι. Στα Γιάννα τι έφαγα, ξέρω εγώ, τόστ. Ξέρω τι φάγαμε στα Γιάννα. Την τελευταία φορά στο Μέτσοβο έφαγα. Δεν προλάβαμε. Όχι, παιδιά, δεν τρώω. Εντάξει, οκ, καταδικάστε με. Καταδικάστε με. Τώρα πα χωρί κοκορέτσι. Πέφτω το σύννεφα αυτό. Ναι. Και εγώ πέφτω το σύννεφα μπάμπι. Όπω λέμε. Απλά απογοητεύτηκα. Έτσι, έτσι. Να βγουν άρθρα σοκ πρωινός παραγωγός. Δεν τρώει κοκορέτσι. Με ευτραφής πρωινός ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν τρώει κοκορέτσι. Παιδιά, το κοκορέτσι δεν το έχουμε στο βορρά. Σας παρακαλώ. Ναι, είναι, δεν το έχουμε. Γιατί δεν είπα στα Γιάννα να πει. Τι έχουμε στο βορρά. Εντάξει, χοιρινά. Εντάξει. Τρώμε σουβλάκια αυτά τέτοια. Δεν έχουμε κοκορέτσια σούβλες, ιστορίες αυτά η τα, είναι, τα πελοποννησιακά. Η ναι. Okay, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, αν και έχουμε περισσότερη ποικιλία. Δηλαδή, αν πας σε μια ταβέρνα στη Βόρεια Ελλάδα, έχει περισσότερη ποικιλία από ό,τι για ταβέρνα. Απλά κάτω, ρε παιδιά, έχουν περισσότερα τα κοψίδια, τα παϊδάκια. Έχουνε τέτοια, ναι. Έχουνε, έχουν, δηλαδή, αν πας εκεί στα... Προβατίνες εκεί με τέωρα και καλαμπάκα. Εμείς τα σώζουμε τα ζώα εδώ. Τα σώζουμε, τα σώζουμε από τα νύχια αυτά των επιτίδιων, ας πούμε, καλοφαγάδων. Κατάλαβες, γι' αυτό, σαν την Τζέννη, σαν την Τζέννη. Μάλιστα. Στην Αθήνα εγώ δεν μπορώ να φάω. Κανένας δεν πρέπει στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχει και διεθνή κουζίνα. Και άλλα πράγματα. Για να μην είχαν πάει στην ένα εστιατόριο. Ξέρεις πόσα χρόνια παίζουν Champions League εκεί για να μην έχουν διεθνή κουζίνα. Άστα να πάνε. Για είχα πάει σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα που υποτίθεται ήταν καλό και είχαν κλείσει ένα μήνα πριν για να πάμε να φάμε. Το οποίο το ατού του εστιατορίου, παιδιά, ήταν ομά. Ναι, γιατί τέτοια δεν υπάρχουν αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η μόδα, ναι, ναι. Okay. Ομά, όταν ομά, ομά. Έχει μια πενταετία, εξαετία αυτό το πράγμα. Παιδιά, εντάξει. Και ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα, ναι, όλα τα καινούργια. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν κοίτα ρεύμα. Έτσι, σωστό και αυτό, ναι. Γι' αυτό όταν έρχονται οι Αθηναίοι στη Θεσσαλονίκη λένε το τρώμε καλά. Γιατί εκεί δεν τα τηγανίζουν καν. Βάλτε λίγο ρε παιδί μου, βάλε ρε παιδί μου. Για εντάξει, δηλαδή άμα βλέπατε πώ τρώγανε και πόσο γεμάτο ήταν το μαγαζί. Και πόσο ακριβά, ε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να τρώνε. Έτσι. Καταγγέλλοντας λοιπόν και το λεκανοπέδιο της Αττικής, κυρίες και κύριοι, τα κέντρα των αποφάσεων, θα διηγηθούμε στο διάλειμμα μας καθώς φτάσαμε σε αυτά. Δεν είναι αποφάσεις, γιατί είναι εξελιγωμένοι. Χάρτινα φαγητά έχουν εκεί. Ξελιγούριδες. Φιλιά. Τσα. Βρολιγούριδες, πώς λέμε, νοτιολιγούριδες. Λοιπόν, 7 και ένα πρώτο λεπτό θα πάμε να κάνουμε. Θα την πούμε μετά την Τζέννη, θα την αναλύσουμε και τα κατσίκια και όλα. Θα δώσουμε και συνταγές. Εδώ, ειδική κατσικιολόγος λοιπόν η Έλσα Επιμερίδου. Συνταγές, μια είναι η λύση. Είπε δήμα, εδώ μου είπε στην πληροφορία ότι λόγω επειδή τρώνε αυτά τη βλάστηση κοντά. Τώρα την Κυριακή oh, και καλά, να τον έξω δε, στο live. Έτσι έχω μάθει, έχω ακούσει. Καλά, εντάξει, λες εκεί δεν τα ξέρουν. Εντάξει, θα έχει και τουρισμό, δεν είναι μόνο το όχι. Α, ωραία, θα πιάνω έτσι άσχετους. Γνωρίζατε ότι σε άσχετες στιγμές. Έχω να σου πω και άλλα για Σαμοθράκη. Να τα, να τα. Όποιος θέλει και οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας, διότι πέρυσι η Έλσα μας κιόλας γυρνούσε την Ελλάδα και με την εκπομπή έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Φαγητά κυρίως, γιατί ξέρεις. Εννοείται γι' αυτό και. Κάτι προβατίνε στην Καλαμάτα, στα κάρτα. Να περίμενε. Εγώ. Να λέω, έχω ένα σουβλακάκι. Έχω ένα σουβλακάκι. Τρώω και να λέει η Έλσα κοκορέτσια προβατίνε. Δεν ξέρω ότι κάνουν και κεμπάπα από προβατίνα. Νόμιζα ότι είναι μόνο για σούπα και όλα αυτά. Να, κι όμω. Κι όμω είναι και μεζέ ωραίο. Άνοιξε όλη και φτάνει. Και δύο. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, 7 και 9 πρώτα λεπτά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο με την εκπομπούλα μας εδώ στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη μας ώρα. Παρέα με την Έλσα και
τις γαστριμαργικές τις ανησυχίες. Για τα κοκορετσάκια. Ήρθες παιδί μου μέσα στο πνεύμα της εκπομπής. Άνθρωπος που αγαπάει το φαΐ είναι... ανήκει στο λόγο επειδή. Κανονικό, μην νομίζω, αυτά λέμε κάθε μέρα εδώ. Αλλά και Σαμοθράκου θα πας, δεν ξέρω, δεν ακούω. Σαμοθράκου θα πας πέρα από τα κατσίκια. Δεν είσαι φαν, ξέρεις, πάλι τα ίδια. Τα ίδια θα μαλώσουμε πάλι. Έχει και ωραίες τηγανιτές πατάτες, γιατί εννοείται ότι στιγανίζει ελαιόλαδο, αλλά έχουν και τις μεγάλες κατσαρόλες του τεντζερέ. Το τέντζερι που ήταν. Τεντζερέδες, ξέρω. Και εκεί βάζουν φωτιά και καλά η φωτιά, ρίχνουν το τέντζερι, ρίχνουν ελαιόλαδο πατάτα. Είναι δυνατόν να μην ωραία? Θα είναι. Και καλό κασέρι. Στην Πάτμο έχεις πάει που πήγε η Τζέννη? Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Πάτμο. Το έψαξα λίγο φέτος, αλλά είναι τόσο exclusive. Έχει κατσίκια τώρα, πρέπει να παρασώσεις και εσύ, α πούμε, κατσίκια. Είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο, είναι ακριβό νησί η Πάτμο. Ναι, πολύ ακριβό. Πιο ακριβό και από την Πάρο. Λόγω επειδή τη αποκάλυψη. Πολλά δωμάτια. Αποκάλυψη του Ιωάννη και αυτά. Δεν έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ξέρεις, και πολλά σε σχέση με άλλα νησιά. Οπότε ανεβαίνει ο πύχης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Κέρδισες τον Τζόκερ. Ποιος? Εγώ. Τι κέρδισες? 1,5 ευρώ. Α, εντάξει, θα μας βγάλεις έξω δηλαδή. Το καφέ της ημέρας. Ναι, εντάξει. Φτάνει και δεν φτάνει το 1,5 ευρώ. Τώρα έχει ακρίβει και λίγο η αλήθεια. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, πάει το 1,20. Από το 1 ευρώ που πίναμε, τι 1,20, έχει πάει στο 1,60. Το φρέντο εσπρέσο, εγώ και 1,20 το έβρισκα. Ναι, παλιά τα χρόνια. Όντως έκανα αυτή τη σκέψη χθες. Αυτό σκέφτηκες και εσύ χθες. 1,60 λέω πλέον έχει ο καφές. Γιατί ρε παιδιά όμως πληρώνω πια 1,60? Έγιναν πολλά τα μαγαζιά. Ναι, αλλά έχει αυξηθεί μάλλον η φορολογία. Αυξήθηκε η φορολογία στον καφέ, μάλιστα. 1,5 ευρώ, εντάξει. Δύο φραπεδάκια ίσως να τα βρούμε να τα χτυπήσουμε 75 λεπτά το φράπεδο. Στον δρόμο όμως, έτσι, όχι σε μαγαζί. Τι μαγαζί τώρα, δεν είναι στον δρόμο, ρε παιδί, είναι στον δρόμο. Ή θα πάρεις 3 φακελάκια και θα κάνουμε 3 τέτοια και 3 μπουκαλάκια νερό και γίναμε. Με 1,5 ευρώ, είδες. Σε γνωστή αλυσίδα. Όχι, γνωστή αλυσίδα, θα φτιάξω εγώ, θα φέρω καφέ από το στούντιο τώρα που έχουμε άφθονο και τέτοιο. 1,5 ευρώ, λάκερο. Ωραίο καφέ φτιάχνουμε εδώ όμως στο Λίμπερ. Η Ελένη μας, η καθαρίστριά μας. Θα σε έκανα εγώ, αλλά δεν προλάβαινε, πρέπει να πω τίποτα. Έχω σαν την καθαρίστρια να κάνει καφέ στην Έλσα, τίποτα τεμπελχάνιο. Αυτά, μάλιστα. Τι να κάνουμε, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι την Έλσα. Για ρωτά την. Λοιπόν, εγώ την Έλσα θεωρώ το καλύτερο κανάλι. Να αρχίσαμε τώρα τα τέτοια. Ναι, αλλά δεν τα βλέπετε. Εγώ βλέπω. Και γιατί είμαστε τελευταίοι, να πούμε. Αυτό θέλω να το ρωτήσω, έχει ακροματικότητα? Έχει, εντάξει. Έχει, όσο θα μπορούσε να έχει, σιγά σιγά κάνουμε σταθερά βήματα. Δηλαδή έχει μπάσκετ, έχει βόλε, έχει χίλια δυο, α πούμε. Αυτά τα βλέπουν, εννοείται. Απλά τώρα για ζώνες. Εδώ, ωραία. Βλέπω R3, τι βλέπεις? Μπάσκετ, βόλε. Δεν βλέπεις? Εγώ, όχι, και R3 βλέπω, ρε. Εντάξει. Απλά τώρα ξέρεις όλο αυτό με τα νούμερα και. Δηλαδή, αν θέλεις είναι πολύ σχετικό. Είναι πολύ σχετικό. Εμπειρία, ναι, πώς τα βγάζω αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, σε ζώνες τα βγάζω. Δηλαδή, γιατί βλέπω συγκριτικά μόνο με το Survivor βγάζουν όλοι οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, τώρα αυτά με τα νούμερα είναι μεγάλη συζήτηση, σχετικό. Και στο ραδιόφωνο το ίδιο. Ο καθένας δηλαδή που έχει εκπομπή ξέρει, μπορεί να καταλάβει από τα μηνύματα. Δηλαδή, έχει σειρές όπως το Peaky Blinders για παράδειγμα. Θα ξεκινήσω ότι βλέπω από Δευτέρα από τη σελίδα τη ΕΡΤ. Η οποία φαντάζομαι πρέπει να έχει ακροματικότητα, γιατί και φίλες μου τη βλέπανε. Τι να σου πω. Πάντως εμένα μου έστειλε εταιρεία δημοσκοπήσεων επιστολή στο σπίτι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και μου λέει επιλέχθηκες ως άνθρωπος ο οποίος... Θα δεχτείς. Εννοείται θα δεχθώ. Ωραία. Βγάζουμε Έλσα Πιμενίδου 100%. Αυτό λέγαμε ότι όλοι αναρωτιόμασταν τελικά ποιοι έχουν αυτά τα μηχανάκια, έτσι. Εγώ. Εν τω μεταξύ, ίσως επειδή τώρα το έχω γνωστοποιήσει, να μου πούνε ότι αγόρι μου. Δεν ασχολείσαι σιγά τώρα, μην ξέρουν αυτό και τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Θα σας βγάλουμε πρώτους, παιδιά. Όλη τα παίρνω. Τα παίρνω. Εντάξει, αν μπει στο σπίτι μου δηλαδή μηχανάκι, ναι, θα βγει πρώτη. Και όχι στο Μουντιάλ. Έτσι τελείω. Και μετά θα κεράσει κοκορετσάκι κάτι μα φέρει. Κάτι θα μα φτιάξει. Έγινε σε φιλούμπε. Έτσι. Τσάω. Καλά, ναι, τώρα το θέμα των θεματικοτήτων, ακροαματικοτήτων. Τεράστιο ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα που ουσιαστικά απασχολεί μόνο τους ανθρώπους που δουλεύουν στα μέσα, τον κόσμο. Δεν τον απασχολεί αυτό. Αυτό ακριβώς. Και τις διαφημιστικές, βέβαια. Γι' αυτό, γιατί είναι ένα γαϊτανάκι. Τον απασχολεί με κατ' επέκταση με το ότι αν μια εκπομπή είναι βιώσιμη, μπορεί να υπάρχει και να ευχαριστεί και να ικανοποιεί τον κόσμο που τη στηρίζει όλα αυτά. Αλλά λέμε, πώς το είπες, μ' άρεσε αυτό. Ο κόσμος ξέρει. Ξέρει ποιοι είναι πρώτοι. Εντάξει, εμείς είμαστε πρώτοι στις καρδιές και. Ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία. Λίμπερο 107,4. Είμαστε πρώτοι, ναι.
2-31-0-287-3-8. Εδώ με την Έλσα μας αναλύουμε κέρια ζητήματα της. Να δούμε και ποιοι ξύπνησαν, έτσι. Ποιος ξύπνησε. Σιγά σιγά είναι ωραίο τελικά να ξυπνάς πρωί όμως. Μια απόφαση είναι, έτσι, και πάρεις εκείνη την απόφαση με το που θα χτυπήσει το ξυπνητήρι στο κινητό, βέβαια. Σου φύγε δηλαδή αυτό που είχες, πως θα ξυπνάω το χειμώνα. Όχι, δεν θα το πω. Είναι αυτή η απόφαση το κλικ να σηκωθείς από το κρεβάτι μετά, δεν με πειράζει. Εντάξει, να σε κάνουμε. Θα ακούσω όμως όλη την εκπομπή, γιατί τώρα μας πετύχαινε στα τελειώματα. Τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ξυπνάω 4.30. Καλημέρα. Εγώ είμαι πάλι. Ναι, ναι. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Αφού έστω βλέπεις την E3. Ναι. Ο Γουλιάς που είχε κάνει την εκπομπή με το σινεμά. Ναι. Σινεμανία, ναι. Ναι, φοβερή εκπομπή. Να τις κάνεις εκπομπές. Ναι, ναι, ήταν και εγώ την έβλεπα. Φλαράκι μας έγραφε τα σενάρια, τα script. Βέβαια, βέβαια. Και μια συνέντευξη είχε πει κάτι πολύ τρελό. Τι? Για την E3. Ότι στην E3 δεν φοβούνται, λέει, κανένα. Δεν φοβούνται, ξέρω εγώ, κάποια παρέμβαση κυβερνητική, οτιδήποτε. Το μόνο, λέει, που φοβούνται είναι τον παππού από τα Γρεβενά που μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να πει κάτι. Να, το υπάρχει κάποιο. Ναι, με την έννοια ότι έχουμε εγκύτητα και ότι έχουμε και επαφή με τον κόσμο. Έτσι. Και μας γνωρίζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι σε όλα τα μέσα. Μην νομίζεις και στα αθλητικά, τα ραδιόφωνα, αυτό φοβόμαστε. Τον κάθε έναν που μπορεί να πάρει από εκεί. Ναι, έχει λόγο, έχει λόγο και ουσία. Μετράμε τη γνώμη του κάθε έναν που παίρνει. Φυσικά και πρέπει να ακούς και να φουγκράζεις τον κόσμο και να μην υποτιμάς κανέναν. Γιατί όλοι έχουν κάτι να δώσουν και να συνδράμουν. Αυτό είναι το κυριότερο. Τα κανάλια των Αθηνών. Που είναι εκεί μέσα κλειστά στα γραφεία τους και δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό πόλεμο. Εκεί να φοβούνται. Έτσι, που μας λένε ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας και όλα αυτά και μας κουνάνε τα δάχτυλα. Πάντα βλέπετε όπως μετάγει τα survivor. Φτιάξουμε εδώ ένα survivor που, απλά που το οποίο θα είναι πως θα ξυπνάμε το πρωί. Τίποτα άλλο, αυτό να μας δείχνει. Παιδιά, να σου πω κάτι. Χειρότερο, καλύτερο survivor από το να είσαι ποδηλάτης στη Θεσσαλονίκη. Σωστό και αυτό. Ναι, όχι, να πω εγώ ένα χειρότερο, να είσαι επιβάτης στον ΟΑΣ. Ναι, καλοκαίρι. Έτσι, το στρίμωμα. Εντάξει, εγώ παίρνω χρόνια λεωφορείο, χρησιμοποιώ πολλά χρόνια, γιατί εντάξει. Να δω παιδιά. Αλλά πια και εγώ δεν ξέρω πώς να κινηθώ. Ενώ είχα τα πατήματά μου, τα βήματά μου. Ήξερα. Μόλις μπω, που θα σταθώ, τι θα κάνω. Έκοβα κίνηση και ξέρεις. Εγώ, παιδιά, έχω δομήσει τη ζωή μου έτσι ώστε να μην παίρνω αστικό ποτέ. Τυχερός. Τρέχει τώρα. Τώρα που μας μιλάει, τρέχει. Κατάλαβε. Δεν γίνεται. Από το πρωινό τρέξει. Ναι, ναι, πρωινό τρέξουμε. Τι είδες. Α, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Θα ξυπνάς έτσι μου 3.30 να παρατρέχει. Μα πολύ θα το ήθελα, αλλά δύσκολο. Αλήθεια. Και τι ώρα βγαίνετε για τρέξιμο. Τώρα. Να. Μαζί με λόγο επειδή. Μα τι να κάνει ο καθένα. Όπως καταλαβαίνει, το κοινό μας δεν είναι και πολύ. Ο καθένα έχει το δικό του. Έχει το στυλ. Σε ποια περιοχή επιτρέπεται. Πηλαία. Α, ωραία. Έχει και Πηλαία. Γιατί εγώ εκεί πάμε πολύ κάστρα. Όποτε λέω να το πάρω απόφαση. Πού να τρέξει καλέ τα κάστρα. Δεν είναι δεν είμαστε για κάστρα. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Όμω βλέπω κάτι τύπου τώρα με το Airbnb και όλα αυτά. Επειδή μένω εκεί διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω κάτι. Τρελού. Μια μέρα τρέχει, βγαίνω από το αμάξι, νόμιζε είναι κάποιο επάφε κάτι. Και ήταν ένα ξένο, σίγουρα Αμερικανό. Ναι. Πήρε η ώρα. Καλά και αυτή. Και έτρεχε την ανηφόρα εκεί του σπιτιού μου, που από εκεί δεν περνάει γάτα. Στι διακοπέ και αυτό τώρα να τρέξει. Μάλλον πέτυχα κάποιο στι διακοπέ, ο οποίο βγήκε να τρέξει και επειδή ήταν ξένο, δεν ήξερε. Του λέει: πού να τρέξω, α τρέξω εδώ. Τι να κάνω. Ήταν φοβερή αυτή. Και στη Σταυρούπολη δεν μπορούμε να τρέξουμε, θα τρέχαμε υπό άλλε συνθήκε, αλλά δεν γίνεται, είναι πολύ μεγάλε ανηφόρε. Κάνει πολύ μεγάλα. Σταυρούπολη τρέχουν εκεί πέρα στο στάδιο. Ναι, στο στάδιο, στο Παύλο Μελά, αυτά τέλο πάντων. Έχω τρέχω να προλάβω το λεωφορείο κάθε πρωί. Τρέχουμε για τη ζωή. Πω, τι είπε τώρα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε, φιλιά, bye. Τσάω, τσάω. Να καλύμε. Τρέχουμε για τη ζωή. Έτσι, θα το κάνουμε ποτό. Λόγω επειδή τρέχουμε για τη ζωή, κανονικότατα. Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Εύη. Μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλό σου κου και ευχαριστούμε για την παρέα. Μας στέλνει η Εύη χθες και αυτή μας παρακολούθησε στη χώρα σπίτι. Καλημέρα μας. Για πρώτη φορά. Πρέπει να του υποδέχεσαι εσύ, θα σε βάλω. Πού καθόταν η Εύη, μέσα ή έξω για να καταλάβω. Μέτρα εκεί με το. Με τον ντοσιέ, με το έτσι, με αυτό να χαρτογραφήσει, ας πούμε, την περιοχή των ανθρώπων. Τι να κάνουμε, εντάξει, παιδί. Είμαστε πρωινοί τύποι τελικά. Αυτό θα είναι το survivor. Θα φτιάξουμε ένα αστικό survivor. Με όλες τις αντικσότητες και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινό, καθένα στην εργασία του. Δεν χρειάζεται να πας, ας πούμε, στα νησάκια, στα τέτοια, εκεί που πηγαίνουν. Δημόσια υπηρεσία. Για σου πω εγώ εκεί. Δοκιμασία. Α, και αυτό έχουν λίγο έτσι τώρα με τα ιντερνέτια, με τα αυτά. Εντάξει, εφορίες, τέτοια, ωραία πράγματα να έχεις να αντιμετωπίσεις. Έχω καιρό να πάω σε εφορία από να πατήσω το πόδι μου. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Όχι, νομίζω.
Λοιπόν, λέγαμε για το περιβόλι. Δεν θα την πούμε την Τζέννη με τίποτα. Ας την πούμε. Ας την... Εντάξει, εντάξει, το συζητάμε όλο αυτό. Το τι συνέβη στο νησί της Πάτμου, η Τζέννη Μπαλατσινού ξεβλάγεψε μια κατσίκα, αλλά σημασία περισσότερη έχει το άρθρο το πώς θα περιγράφει παραστατικά. Ξεκίνησε μια αναφορά για να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Ότι πέρασε ένα δύσκολο χρόνο και περιπέτειες. Είπαμε μόνο αυτή. Μόνο αυτή. Καλοπεράσαμε. Τι εσύ, έρσα μου, τι, όλα δεν τα είχε. Όλα δεν τα είχε, τι δεν είχε. Δεν κατάλαβα. Τι δεν σε παρακαλώ και ξυπνούσε αργά και τέτοια και μπα και μπου. Ενώ και η Τζέννη, λοιπόν, για πες, ναι. Καλά, λίγο να τάγεις με έναν βουλευτή της εξωματικής που δεν είναι καν κυβέρνηση. Ναι, λέγουν και αυτοί τα βασανά τους. Τα βασανά τους, δεν είναι κυβέρνηση. Τι θα το κάνεις, να είναι κυβερνητικός, να είναι πρώην υπουργός που ήταν κάποτε, ας πούμε, να πεις ότι είμαι κυρία υπουργού ή μισθή. Τελικά χώρισαν αυτοί, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μας λέει ότι πέρασαν δύσκολα. Ωστόσο, λέει, παρόλο ότι πέρασε η ηρωίδα της ζωής Τζέννη Μπαλατσινού πολύ δύσκολο χρόνο και πήγε να ησυχάσει στο Άγιο νησί της Πάτμου. Εκεί γράφτηκε η αποκάλυψη του Ιωάννου, έχει μοναστήρια, έχει. Αλλά είναι το νησί της αποκάλυψης, είναι ένα νησί πανέμορφο, από τα πιο ωραία που ναι. Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ εκεί μετά από ένα χωρισμό, έτσι να ξεπεράσει ένα χωρισμό. Στην Πάτμου, σωστά, σωστά και αυτό. Εκεί πρέπει να πηγαίνουμε. Λέει, ωστόσο, λέει, παρόλο το ότι επέλεξε έναν έτσι, δεν πήγε ούτε Μύκονο, ούτε Πάρο. Λέει, ωστόσο, λέει, μόνο ήσυχες. Πώς κακοπέρνουν ναι. Και αυτοί όμως. Τραβάνε, παιδί μου, εδώ δεν διαβάζω όλα. Κακοπέρες να πας στην Πάτμου, παρακαλώ, γι' αυτό τα λέμε εδώ, για να δώσουμε στους ακροατές το στίγμα ότι τα έχετε όλα στη ζωή σας. Μην γκρινιάζετε. Ούτε Τζέννη να δείτε τι τραβάει. Διότι λέει, όχι μόνο στη συνέβουν όλα αυτά τα προηγούμενα, αλλά μόνο ήσυχες δεν φαίνεται πως ήταν οι διακοπές της παρουσιάστρια. Της παρουσιάστρια είναι. Πρώην παρουσιάστρια. Κάνει κάτι φέτος. Τώρα έχει. Όχι, δεν ξέρω, έχει ένα σάρκο τη εκεί που γράφει. Εντάξει, οκ, εδώ. Once παρουσιάστρια, always παρουσιάστρια. Την κατσίκα που την πέτυχε. Δεν ξέρω. Ωστόσο, λέει, μόνο ήσυχες δεν φαίνεται πως είναι διακοπές της παρουσιάστρια, καθώς λέει σε βίντεο που ανάρτησε. Προβάλλεται η ίδια να σκαρφαλώνει σε απόκριμνα βράχια προκειμένου να διασώσει μια κατσίκια που φαίνεται πως είχε παγιδευτεί. Είμαι ποιος τραβούσε το βίντεο. Έλα, ναι. Ο Βοσκός μπορεί που περίμενε την Παλατσίνη να σώσει. Δεν λες. Ή να του είπε μισό λεπτό πάρε το iPhone για να... Και μετά κατηγορούν εμάς που βγαίνουμε selfie, κατάλαβα. Α, νόμιζα. Εδώ η άλλη πήγε να σώσει την κατσίκα και έβγαλε βίντεο. Ναι, αλλά εγώ κάνω τώρα την πονηρή, διότι όταν πηγαίνεις και βγαίνεις φωτογραφίες διακοπές ο ένας μόνο, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω. Άρα, μήπως έχει να κάνει με την αρχή της είδησης που διάβασε αυτό, δεν ξέρουμε. Ξετυλίγουμε το κουβάρι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή. Η κατσίκα, συνεχίζει όμως το άρθρο, γιατί εδώ, κυρίες και κύριοι, γίνει ρεπορτάζ. Η κατσίκα η οποία ήταν άγρια. Δεν ήταν κανένα κατσικάκι εδώ τώρα που βελάζει. Ναι, δεν ήταν εύκολο να προσεγγιστεί. Καλά, βρε κατσίκα, έρχεται ο κοντζαμάν Τζέννη Μπαλατσινού. Έπρεπε να το ξέρει, δεν κατάλαβα. Και εσύ παραμένει άγρια. Αλλά η παρουσιάστρια φρόντισε να ενημερώσει τους ακολουθούς της στο Instagram, ναι. Έτσι την έσωσε, πως είχε έσει ο τέλος η αποστολή της. Δηλαδή πατώντας ένα like. Την ανέβηκε και την τρόμαξε και έφυγε η κατσίκα το βράχο, ας πούμε. Ή της είπε της κατσίκας ότι δες, κατσίκα, έχουμε 2.000 like. Δεν ξέρω, αυτοί τώρα τραβάνε και πάρα πολλά σου. Τραβάνε, ρε παιδί μου, αυτοί θεωρούνται τώρα. Ναι. Εμείς σήμερα τώρα που βγήκαμε στο Instagram. Να σου πω, έχουμε ήδη 7-8. Πώς να σου πω, στο story σήμερα. Δεν μπορείς ακόμη. Κάτσε. Α, ναι, θα το δούνε μετά. Άμα ήταν η Τζέννη όμως εδώ για να φτιάξει. Άμα ήταν η Τζέννη, αυτοί ξέρεις έχουν στάνταρ πάνω από 2.000 μέσα στις πρώτες ώρες. Να σώσει το πρωινό μας. Πες εδώ να σώσει ένα πρωινό παρουσιαστή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Α, καλώς το να, καλώς το να. Εδώ είμαι, τα έχουμε πει. Αλλά. Υπάρχει πληθώρα συνακροατών. Έτσι, δεν βρίσκω πια το λόγο να σου κάνω. 12 φτάσαμε στο Instagram. Έχει, δεκάδες άλλοι. Παιδιά, συγκλονισμένος άκουγα εδώ και 10 λεπτά. Καλημέρα. Αυτό που λέγατε για την Τζέννη. Ναι, βέβαια. Είμαστε αναχωρεμένοι κι εμείς τώρα. Το κορίτσι κινδύνευσε. Κινδύνευσε η ζωή της. Κινδύνευσε η ζωή της για να σώσει μια κατσίκα. Η οποία κατσίκα αν ήθελε και να σωθεί, βέβαια. Αυτό το ρωτήσαμε. Αυτό. Αυτό που με έκανε να βγω, αυτό που με όθησε να βγω σήμερα από την μέρα είναι ότι άκουσα από εσάς ότι η κατσίκα ήταν άγρια. Άγρια, ναι. Μόνο εδώ. Μάλιστα. Αυτά. Μόνο εδώ θα τα ακούσετε αυτές τις ειδήσεις. Άρα δηλαδή ανέβηκε η Τζέννη στο βράχο για να σώσει το αγριοκάτσικο που δεν μπορούσε να κατέβει. Ναι, που... Το αγριοκάτσικο μπορεί απλά και να ρέμαζε. Το αγριοκάτσικο ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Δεν είμαστε το λιμέρι του. Και... Αλλά όχι. Όχι. Ανησυχούσε και ο κόσμος στο Ιντερνετ και όλα ταυτόχρονα. Δεν ήταν μόνη της η Τζέννη. Υπήρχε πληθώρα ανησυχιών. Ναι.
Μπάμπη μου, να στείλεις μια γραφή στον καλλιτέχνη, στον συνάδελφό σου, τον Παπακαγκάτη, να το κάνει μια ταινία. Έτσι. Πραγματικά, έτσι θα βρει και τα χρήματα τη χρηματοδοτήση, θα βρει και κανένα σενάριο. Η Τζέννη να σώζει το αγριοκάτσικο στα βραχάκια της Πάτμου, όπου αν θυμάμαι καλά, σε κάποια ακούσματα λέει η γυναίκα μου με κάποιες άλλες φίλες της, λοιπόν, λοιπόν, ότι έχει και μία έπαυλη, λέει εκεί. Κάτι μικρό θα έχει, δεν μπορεί. Εντάξει τώρα, ναι, μπορεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για να μας το λες, εδώ έχεις κάνει το ρεπορτάζ προφανώς. Να το μάθουμε όμως, να το επιβεβαιώσουμε, ναι, για να αναρωτηθούμε όλοι μαζί στα social media, αν και αυτό... Τι ωραία που τα λέτε. Τελικά μήπως η κατσίκα πήγε και στην αυλή της, γιατί το είπε, το υψόμετρο δεν μάθαμε. Όλοι μπορούμε να ζώσουμε μια κατσίκα. Έπαυλη. Σε ποιο υψόμετρο είναι το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιο ησυχαστήριο, εκεί που... Προφανώς. Ναι. Για να προσιλωθεί, ας πούμε, στην πίστη, δεν ξέρω κι εγώ σε τι, οτιδήποτε. Στο ιερό νησί, ναι, και, ναι, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Εκείνο βέβαια που εμένα συνεχίζει mm-hmm. να μου εξάπτει τη φαντασία, mm-hmm. για να μην πω τι άλλο, mm-hmm. είναι πώς αποκτήθηκε αυτή η έπαυλης, μήπως αποτελεί και αυτή του Έλληνα ξεβλαχιστή, πώς να το πούμε, ας πούμε. Αυτό δεν, μια... ναι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να το μάθουμε, διότι ναι, οι κάποιοι χιλιάδες εργαζόμενοι στο τράστ των επιχειρήσεων που μείναν απλήρωτοι κανένα δύο χρόνια. Ωραία, τώρα λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Ναι, 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 ναι. Λεπτομέρειες, σωστά. Να μην τα συμπεριλάβει αυτά από βακαλιά τη στην ταινία, παιδιά. Όχι. Ας τα αφήσει απ' έξω. Λεπτομέρειες. Είναι πώς γλεντάνε. Κοίταξε μωρέ. Τίποτα τεμπελχανία θα ήταν και αυτοί, ας πούμε, που θέλανε και να πληρωθούν και από πάνω. Δεν κατάλαβα. Α, σίγουρα. Σίγουρα. Ο σύγχρονος εργαζόμενος. Πώς σου λένε αυτούς ρε, τους κακούς ρε, έλα ρε Μπάμπη, πώς τους συνδικαλιστές από αυτούς τους κακούς. Ναι. Από αυτούς θα ήτανε. Γι' αυτό τώρα που πουλήσαν τα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το ξέρω προσωπικά και το λέω, που πουλήσαν εκείνο το φτωχόσπιτο στη Φιλοθέη, 4 εκατομμύρια είπανε. Δώσανε και ένα πάρτι, ας πούμε, κάψαν και τα άλλο βουνό από αυτό που γιατί είχε ένα Αγγελοπούλο εκεί μετά τους Ολυμπιακούς. Δεν τους πείραξε κανείς. Οι άλλοι συνεχίζουν να πεινάνε. Και εμείς λοιπόν κάναμε ένα πάρτι προχθές, ας πούμε, κάποια παιδιά πήραν πτυχίο και παίζα αγώνα, ας πούμε, μουσική. Και κάλεσαν την αστυνομία. Και ήρθε η αστυνομία. Να μην δούμε προκοπή. Εντάξει. Τέλος πάντων, τι να πεις. Εδώ ρε Μπάμπη μου, κάνουμε συναυλίες στη Μονή Λαζαριστών και 12 η ώρα έρχεται η αστυνομία. Συστό τώρα. Τι να λέμε. Αλήθεια, έρχεται στη Μονή αστυνομία. Στη Μονή 12 και 5. Κλείνει. Πέφτει. Οι συναυλίες στις 12 ώρες σταματάνε όλες. Ναι, βεβαίως. Τι να κάνεις. Δεν μπορεί να βάλουμε στην ίδια τώρα μοίρα Μπάμπη Μπατμανίδη και Κωστόπουλο, ας πούμε. Όχι. Δηλαδή ο ένας ξεβλάχης με τα Βαλκάνια. Ο άλλος εδώ... Όλες τη μισή Θεσσαλονίκη προσπαθεί. Μόνο Χάρη Κωστόπουλο. Μόνο Χάρη Κωστόπουλο να γνωρίζουμε. Έτσι. Χάρης Κωστόπουλος, φίλε, θέλει ο άλλος ο Κωστόπουλος 30 χρόνια να πούμε. Έτσι, έτσι. Δεν έχουμε και ίντερ να μεταδώσουμε εδώ κανένα δικό του άσμα, με τα οποία τα μερικά τα παίζουμε τέλος. Έτσι. Για όσους ξέρουν. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Φιλιά. Καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Βέβαια δεν ήταν μόνο το θέμα της Τζέννης Παρατσίνου, αλλά που σου έλεγα, μιας και πιάσαμε και τα Instagram και τέτοια. Δεν είπαμε και καμιά έρευνα όμως. Ναι. Θα πούμε. Φίλοι σου και φίλοι ναι, σου θα χωρίσουν. Εντάξει, μωρέ, στο τελευταίο μισάωράκι σε λίγο θα κάνουμε και διαλυματάκι. Αλλά η άλλη είδηση σοκ της χθεσινής ημέρας. Ποιο σοκ, ναι, παιδί μου. Γιατί και εγώ το είδα. Ανοίγω, ξέρω εγώ, αυτά τα Ιντερνετ για να δούμε τι συνέβη χθες. Κανένα αποτέλεσμα, να πούμε και κανένα αθλητικό, κανένα. Και λέει σοκ. Εξαφανίστηκε ο Πανίσχυρος. Και διαβάζω Πανίσχυρος και λέω τώρα κάποιος μεγιστάνας. Όχι το νίντζα, κάποιος άλλος. Ρε παιδί μου, ο Πανίσχυρος. Έτσι είναι ακριβώς ο τίτλος του άρθρου. Εξαφανίστηκε ο Πανίσχυρος λογαριασμός της στο Instagram με τους 550.000 followers. Τι συμβαίνει. Τη Τζέννη. Όχι της Τζέννης, της Μέρης. Μέρη Σινατσάκη. Ναι, έχει ένα πάνι. Καλά, δεν μπορεί να εξαφανιστεί ένας λογαριασμός. Και όμως. Και αποκλείεται αυτή να έκανε διαγραφή και να κάνει καινούργιο. Και όμως λέει εξαφανίστηκε ο Πανίσχυρος. Πρόσεξε, ναι, και λέει το άρθρο επίσης. Γιατί λέει Πανίσχυρος, γιατί θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές influencers. Influencer, βέβαια. Βγάζει πολλά λεφτά από αυτό. Βγάζει. Εντάξει, δικαιωματικά. Καλά κάνουν, βέβαια. Καλά κάνει και μπράβο τους. Βέβαια. Και εμείς εδώ έχουμε 7 like. Πώς... Όχι, περίμενε, φτάσαμε 12 στο Instagram. Τώρα είναι 7.30. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Τι ώρα θες να ξυπνάμε. Σιγά-σιγά. Και όμως συνέβη, η Μέρη Σινατσάκη δεν βρίσκεται πια στο Instagram. Τώρα εδώ συγκλονισμένο το άρθρο, ακόμα μια καταπληκτική καταγραφή. Η 33χρονη παρουσιάστρια διατηρούσε μέχρι πρότινες
μέχρι πρότινος ένα από τα πιο δημοφιλή προφίλ στο Instagram, με τα εγχώρια media να κάνουν λόγο ίσως για το πιο ισχυρό account ανάμεσα στους Έλληνες celebrities. Γιατί αν το διέγραψε η ίδια, δεν μπορεί να ξαναέχει τα ίδια τους ίδιους followers. Δηλαδή τι θα το χτίσει από την αρχή. Ξέρω ότι μπορεί με περισσότερο. Ούτε ξένες δεν τα κάνουν celebrities. Είναι ζήτημα με περισσότερο από 550.000 followers. Ωστόσο λέει αυτό άλλαξε και από το πρωί της Πέμπτης, χθες εμείς χορεύαμε τσιφτετέλια. Εδώ είχαμε δράματα. Είχαμε δράματα το Instagram της Συνατσάκη. Δεν το επεξεργάστηκε να αλλάξει όνομα ή κάτι. Όχι. Δεν ξέρω, λέει από το πρωί της Πέμπτης το προφίλ Μαριμπού, έτσι λέγεται. Ναι, Μαριμπού ήταν το προφίλ. Και δεν είναι πλέον ενεργό. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Ο λόγος. Ναι, γιατί εξαφανίστηκε τα social media, μιας και τις προηγούμενες ημέρες ήταν σταθερά ενεργή. Και εδώ τελειώνει το άρθρο. Ενδεχόμενο να πήγε διακοπές, ας πούμε, όχι. Δεν έχει κάτι εξαφανίστηκε. Ναι. Εγώ περίμενα κάτι να γίνει. Ήρθαμε σε επαφή. Ναι, κάτι, εννοείται. Αλλά κάποιος ανησυχούν. Όταν κλείναν τα προφίλ του Μπάμπι Μπατμανίδη, πού ήσασταν όλα αυτά, πώς τα λέγε. Κανένας δεν σε στήριζε τότε. Αυτό το περιβόητο ρητό που αποδίδεται στον Μπρέχτ, αλλά δεν είναι του Μπρέχτ. Όταν μαζεύανε τους Εβραίους, εγώ δεν έκανα τίποτα. Τα μαζεύουν τους Ρωμά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και στο τέλος, όταν μαζέψανε εμένα, δεν ήθελε κανένας να μιλήσει για μένα. Έτσι, όταν εκμέρισε ένα τσάκι, όταν κλείναν το προφίλ του Μπατμανίδη, πού ήσουν. Αλλά εμείς εδώ όμως, με περίσκια αλληλεγγύη. Να δηλώσουμε. Στηρίζουμε ότι... μέρη τη. Ναι. Μα είναι πανίσχυρος λογαριασμός, σου λέει τώρα αυτά. Τι να κάνουμε. Παλεύουμε, κυρίες και κύριοι, για να τα καταλάβετε εσείς που τα έχετε όλα στη ζωή σας. 7 και 31. Πρέπει να μαζέψει 550.000 followers στην Ελλάδα. Εσύ τι έχεις. Ζιζί. Μία, πώ το λέω. Που πήγε στη Μύκονο. Η Ζιζί. Θα μπει μία. Μαζί με την Κέιτ Μος και μία άλλη που ήταν τώρα στη Μύκονο και έγινε χαμός. Τους πήγαιναν για μία φωτογραφία και μόνο. Αυτό. Να έρχομαι το πρωί να κάνουμε gossip. Να σου μεταφέρω τα νέα τη μέρη στην Ατσάκη. Αλλά θέλω να πω για τον κόσμο εδώ ότι 7.30 ώρα ξυπνήσει από τι 6-7. Τι κάνει. Έχει να πα τη δουλειά σου. Με στο λεωφορείο μία ώρα μπορεί να περιμένει. Να δουλέψει κανένα 10-12 ώρα με υπερορίε. Με αυτό, με το έτσι. Αλλά μια χαρά, ο λογαριασμός σου είναι εκεί. Μέρη Συνατσάκη να μαζέψει αυτούς 550.000. Η Τζένι Μπαλατσίνου να σώσει το κατσίκι. Και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να βρει αυτούς τους άξιους ανθρώπους, τους συνανθρώπους, τους συνέλληνές μας μέσα στις διακοπές. Το άλλο στη Μύκονο να μην μπορείς να βρεις τραπέζι στον Άμος. Σε βάζουν δεύτερη σειρά. Δεν προβλήματα. Έτσι. Τι δεύτερη, μόνο δεύτερη, πάμε. Όλα τα έχετε, κυρίες και κύριοι. Και εμείς μαζί, γιατί και εμείς βγαίνουμε και γκρινιάζουμε ότι ξυπνάμε τις 5, 4.30 θα ξυπνάς. Εγώ στο πάνω πάνω το ξεχάσω, εγώ στο θυμίζω. Μην τα κάνεις αυτά τώρα, είναι Παρασκευή και όλα. Αντε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή. Με την Intervented, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash-out και γρήγορες αναλήψεις. Για αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 ώρα αύριο έχουμε το μικρό τελικό, ποσό και ενδιαφέρει και κανένα, Βέλγιο-Αγγλία. Κανείς δεν θα το δει. Τι μικρός τελικός τώρα είναι το Losers. Τίποτα. Ναι, την Κυριακή όμως στις 6, το Γαλλία... Κροατία. Θέλω να μου πει σκορ. Εδώ ποιο θα το πάρει, εδώ θα δώσουμε προγνωστικό να πάμε να το παίξουμε στην Ελλάδα. Θα δώσουμε. Εσύ στηρίζει Γαλλία, εγώ Κροατία. Ναι, αλλά πόσο θα λήξει. Α, τώρα μου βάζει δύσκολα. Τέτοια θέλω να πω. Με την Βρετανία, με την Αγγλία. Τι δύσκολα, μωρέ, δεν σε βάλαμε να κάνει κανένα κατσίκι. Με την Βρετανία πόσο ήταν με την Αγγλία. Ήρθε ένα. Εκεί δεν ήταν η αλλαγή που έγινε. Ένα-ένα στο κανονικό, δύο είναι στην παράταση. Κάπως έτσι το κόβω, 2-1. Ναι. 2-1 θα κερδίσει η Κροατία. Κροατία, ναι, όχι πάνω από 2. Στην κανονική διάρκεια, στην παράταση, στα πέναλτι. Τώρα σε βάλω. Έτσι, ξεδικιά. Θα πάρω κανένα τηλέφωνο, ξυπνήσω κανένα. Όχι, από μόνο. Λοιπόν, θα έχουμε κανονική διάρκεια, θα έχουμε παράταση, θα έχουμε πέναλτι. Παράταση σίγουρα. Σίγουρα παράταση και μπορεί και πέναλτι. Μάλιστα, εδώ. Αλλά τώρα το σκορ δεν μπορώ να το πω. Όχι, να το πει. Παράταση σίγουρα. Παιδί μου, τότε δεν ξέρει. Καλέ, πε το. Δεν πάρω κανένα τηλέφωνο στο φίλο μου τον Γιώργο Μίνο. Σα αγαπάει. Έτσι, χωρίς βοήθεια δεν λέω. Θα εκτεθώ. Θα βγάλουμε Μίνο στον αέρα να μας τα πει. Πρωί ξυπνάει, πίνει το καφετάκι. Ξέρεις τι πρωινό τύπο είναι. Βέβαια. Το περίμενε. Δεν είναι πολύ πρωινό. Δεν είναι στην Ολλανδία τώρα με την αποστολή. Χθες τον είδα. Χθες τα λέγαμε. Α, δεν ήταν. Χωρίς Μίνο τι είναι. Ορισμένο είναι κούκλο. Έτσι λοιπόν. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. Έχουμε κίνηση, μωρέ. Να σταθούμε και λίγο Αθήνα, αυτά, Κατεχάκι εκεί το ρεύμα. Δεν έχουμε και δρόμους για να φτιάξουμε κίνηση. Τώρα έφυγαν και φοιτητές. Θα μείνουμε εμείς και εμείς. Εμείς και εμείς.
Εντάξει, αυτοί δεν χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς αυτοκίνητο. Όχι, ναι, απλά έχει λιγότερη κίνηση. Νομίζω το μεσημέρι, περιμένω κι εγώ μια μέρα έτσι να πούμε ότι να σταθούμε λίγο μεγαλούπολη, ρε παιδί μου, ότι είμαστε το κέντρο εδώ του κόσμου. Αλλά μια χαρά είναι το πρωινό. Τουλάχιστον το καλό αυτό είναι τη υπόθεση ότι ξεμπερδεύουμε πολύ εύκολα με τις μετακινήσεις μας. Εμείς που είμαστε και χωρίς. Τώρα πώς κατέβηκες με το αυτοκίνητο, είμαι. Με το αυτοκίνητο και βρήκα πάρκινγκ στο ίδιο σημείο που βρήκα χτες. Αυτό είναι ως... Ναι, μιλάμε τύχης, το ίδιο ακριβώς. Σε περίμενε. Και έφυγα και με περίμενε για το πρωί. Δεν πρέπει να βάλουμε εδώ ένα κρεβατάκι να παρακολουθούμε το live και μετά να ερχόμαστε στην εκπομπή κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στον Λίμπερο 107,4 σήμερα με την Έλσα μας. Πάμε πέρι μαζί σου στο Σαμοθράκηλο. Θες? Ναι, θέλω. Έχω να πάω πολλά χρόνια. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Θα αφήσει εκεί στο Φωνιά. Στο Καταράκτη. Με ένα μικρό αντισκηνάκι. Ένα διήμερο εκεί για να κάνω κι εγώ περισυλλογή στο ησυχαστήριο σαν την Τζέννη Μπαλατζινά. Και μετά τη βάφτιση και το live. Αχ, θα γυρίσουμε. Θα δούμε και τον τελικό. 6 ώρα θα παίξουμε το τελικό. Εκεί θα τον δει. Ναι, παιδί μου. Αυτό ήταν όρο του συμβολέου για να πάμε να κάνουμε το live. Γιατί μου λένε ρε παιδί μου, θα έρθει να παίξει κάτι βαφτίσει και αυτά. Ναι, εντάξει, οκ, μια χαρά. Αλλά λέω την Κυριακή, παιδιά, λέω. Έχει τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Θα μα κρατήσει τα λίμπια μπέρα. Δηλαδή, επιβαρύναμε το budget εκεί των ανθρώπων για να μα κρατήσουν και κρατάμε. Δεν είναι σου τύχει ο τελικό στο δρόμο μετά. Τι θα έκανε στο καράβι, τελικό δεν λέει. Όχι, καλά, ούτε τελικό, ούτε σε κανένα αυτά τα station που κάνει. Όχι, τίποτα. Εκεί απλωμένη αρίδα, 6 ώρα το απόγευμα και κρατήσαμε και του ανθρώπου με του οποίου θα πάμε. Δηλαδή, που είναι καλεσμένοι, του κρατήσαμε και αυτού μία ημέρα παραπάνω. Εντάξει, είναι ένα γεγονός, είναι ένα γεγονός. Όπως και να το κάνουμε. Γιατί και ο κόσμος θα πρέπει να προνοήσει με το ότι είναι προγραμματισμένος ο τελικός 6 ώρα. Αποδιοργανώνει λίγο το Σαββατοκύριακο και την έννοια του μπάνιου. Δηλαδή τώρα υπάρχουν διλήμματα τα οποία συζητιώνται αυτές τις μέρες. Άντε, εσύ θα είσαι Σαμοθράκη, εξασφαλισμένος θα είσαι με τη Χαλκιδική. Εδώ με εμάς θα γίνει. Όσοι φύγουν, τι θα γίνει, ο πανικός. Δηλαδή. Ναι. Θα πρέπει όλα να γυρίσουν πριν τις 6. Ή πριν τις 6 ή μετά τις 9. Θα τελειώσει 8-9 το βραδάκι. Ναι. Άμα μπλέξεις να φύγεις πριν, δηλαδή θα πρέπει να σηκωθείς 3 η ώρα από κάπου όπου κι αν είσαι για να έχεις μπροστά σου ένα τριωράκι γιατί πάντως δεν ξέρεις τι να συναντήσεις. Αυτό στην Εθνική, επιστροφή δηλαδή από Χαλκιδική δεν θα έχει ψυχή. Δεν το άλλο είναι. Γιατί όλοι θα βλέπουν τον αγώνα. Χαραμίζεις, ας πούμε, ένα ωραίο μπάνιο για να παρακολουθήσεις ένα γεγονός στην τηλεόραση. Θα μου πεις αυτό συμβαίνει κάθε 4 χρόνια. Άρα, σίγουρα. Το χαραμίζεις, ε. Οι άλλοι. Όχι, εγώ δεν το χαραμίζω οι άλλοι, αλλά επειδή δεν θα έχω παρέα, οπότε θα πάω μόνο μου για μπάνιο ξαφνικά τη Κυριακάτικα. Γιατί έτσι, μοναξιές. Μοναξιές, σαν Σαμοθράκι ένα πράγμα. Μπορεί να είναι και άλλες παραλίες. Εκεί η μοναξιά ταιριάζει. Ενώ εδώ στη Χαλκιδική θέλουμε παρέα, δεν γίνεται τώρα να βρούμε το ησυχαστήριό μας. Μάλιστα, είναι ένα ζήτημα κυρίες και κύριοι που απασχολεί τις σύγχρονες οικογένειες. Πώς θα μοιράζει, μπορεί να μαζευτούν και να κάνουμε ένα σύλλογο εδώ. Τύπου ανθρώπου που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το μουντιάλ, να φτιάξουμε ένα λεωφορείο και να το στείλουμε μέσα σε κάποιες παραλίες και να λέει ο καθένας τα βασανάκια, ο δικός μου να σου πω, η δικιά μου να μου πεις. Και ξέρεις, έχουν αντιστραφεί και λίγο οι ρόλοι. Ναι, βλέπουν και γυναίκες, όχι παρακολουθούν. Εντάξει. Και δεν βλέπουν άντρες. Ναι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις ακροατριών. Να σου πω λίγο που αισθάνθηκα μήχανα που λέγαμε νωρίτερα για όταν πρωτοξεκίνησε το Μουντιάλ. Mm-hmm. Είχα πάει με τον μικρό, έχω ένα μικρό αγοράκι τέλος πάντων, στο Μέγαρο να παρακολουθήσουμε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Πού το πας, δεν το πας κανένα γήπεδο. Έρχεται με το ζόρι, είναι αλήθεια, αλλά θέλω λίγο να έχει και τέτοια ερεθίσματα. Ναι, να δει λίγο πως είναι και μια ορχήστρα. Ναι, όχι μόνο μπάλα. Είναι ένα ωραίο φιέρωμα στον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Εντάξει, δεν ήταν κλασική μουσική. Ναι, εντάξει, Γκέρσουιν και τέτοια. Βγαίνει, ξέρετε, το διάλειμμα στη μία ώρα με το που βγαίνουμε έξω κατευθείαν μου αρπάζει το κινητό. Μα εδώ τι έγινε με το Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τότε ποια ομάδα ήταν. Ποιο σκόρερ, αυτά μα άκουγαν όλοι. Λέω πόπο. Θα νομίζω ότι το πήρα το παιδί με το ζόρι εδώ. Έχω κλέψει από καμιά ακαδημία. Έρχεσαι εσύ τώρα στο Μουντιάλ. Αγωνία, ποιο σκόρερ, τι έγινε κατευθείαν. Να γράψει και το αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνω και τα παιδιά. Να γράψει το αποτέλεσμα. Προγνωστικά και εσύ το πήγε τώρα εκεί. Αλλά τώρα βγαίνει από το Μέγαρο εκεί στο Φουαγέ. Ξέρω εγώ, πολλοί συζητούν για τα όργανα. Ορχήστρα, να σου πω κάτι. Αν μα ακούει τώρα η πρόνοια, θα έρθει να σου πάρει το παιδί. Το τρέξει εκεί στα Μέγαρα. Να το πήγε σε ένα ωραίο γήπεδο με τα βρυσίδια του, με τι πέτρε του, με τα ωραία του αυτά, με τα μπινελίκια του. Ψάχναμε να βρούμε το σκόρ. Πολύ ωραίο περιβάλλον για να μεγαλώνει ένα παιδάκι. Αχ, ευτυχώς. Εγώ θα το παίρνω και θα το πηγαίνω. Να το φέρει και μια μέρα στην εκπομπή. Ναι, λέει κοίτα, κύριε που θα συζητάει. Άρε το Μέγαρο. Όχι, χθε ήρθε λίγο στο live. Καταλαβαίνετε τώρα. Τι καταπίεζε, α πούμε, τα σύγχρονα παιδιά υφίστανται από μανάδε. Αμανάδε. Αυριανή ακροατέ. Μανούλε του Facebook το φέρνει στη συναυλία. Το πάει στο. Το φέρνει στο δικό μας το live. Το πηγαίνει στο Μέγαρο, το φέρει και το πρωί τώρα εδώ. Εντάξει, θα του δώσουμε εισιτηριάκι να πάει στο γήπεδο. Τώρα θα πάμε να τον πάρουμε, να πάμε να δούμε τον Μπάουκ
στις 25 του μήνου που θα παίξει το πρώτο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Βλέπει μπάσκετ στους αγώνες παρακολουθεί, αλλά δεν έχει κόσμο, λέει, το μπάσκετ. Το μπάσκετ τίποτα, ναι. Γιατί, τι παίζουν άδεια γήπεδα. Δεν έχει ενδιαφέρον, δεν, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που σαρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι είναι. Άστα να πάνω εγώ και εσύ να κάνουμε μια ομάδα δηλαδή, Έλσα μου. Βγαίνουμε Τρίτη. Τρίτη-Τέταρτη βγαίνουμε. Αν όχι Τρίτη-Τέταρτη, τουλάχιστον την παραμονή μας στην κατηγορία. Είναι ωραίο άθλημα όμως το μπάσκετ. Εντάξει. Καλά είναι μωρέ. Όταν δεν έχεις τι να δεις. Εδώ πέρυσι από τη Χαρμάνα μας που δεν είχε κανένα αθλητικό γεγονός, πηγαίναμε και βλέπαμε γυναικείο μπάσκετ. Όχι πως έχει κάτι το γυναικείο μπάσκετ, απλά δεν το είχαμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια. Δεν είχαμε. Ενώ πολύ σας αρέσει πιο πολύ γυναικείο. Δεν το πάω εγώ έτσι. Όχι. Δεν είμαι εγώ από αυτού σε καμία περίπτωση. Εγώ θέλω να βλέπω κόσμο να υδρώνει. Θα μας αρέσει ο ίδρωτας εμάς που είμαστε των αθλητικών γεγονότων. Αλλά φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ γεμάτη, έχει ένα μήνα. Τώρα τελειώνει βέβαια. Εμένα θα με πιάσει κατάθλιψη. Θα σε πιάσει, θλίψη λίγο έτσι μελαγχολικά. Κυριακή βράδυ όταν θα συνειδητοποιήσω, θα είναι το τελευταίο σφύριγμα. Συνάντησα από και τώρα τι. Τώρα μπάνια, τώρα διακοπές. Δεν παρακολουθώ έτσι, δεν είμαι και τρελαμένη με το Μουντιάλ, αλλά θυμάμαι χρονιές και διακοπές που τις πέρασα με Μουντιάλ. Θυμάμαι μια χρονιά στη Σκόπελο που ο κόσμος ήταν όλοι έτσι, ξέρεις, έξω και υπόλοιπες τουρίστες, ο καθένας ήταν με την ομάδα του. Ωραία. Εγώ έχω δει ένα τελικό στη Χαλκιδική παλιά το 2002 στη Σάρτη. Ένα τελικό στη Σκόπελο είχα δει. Μεσημέρι, το 2002 μεσημέρι εκεί, μια μισή ώρα, δύο τι ώρα ήταν. Ναι, γιατί παίζει ρόλο σε ποια χώρα γίνεται. Ναι, ήταν στην Ιαπωνία, από Ανατολία, από Ανατολικά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αλλά αγόρι, πού είσαι, σε περίμενε όλος ο κόσμος να έρθει στο στούντιο. Α, δυστυχώς δεν τα κατάφερα σήμερα. Α, να, γιατί με κατηγορούν ότι... Είναι. Ο κύριος Παφούλιας, γιατί με κατηγορούν ότι εγώ σε απέτρεψα. Το βγάζουν όλοι και νομίζω ότι του φάγα και τη θέση. Ναι, 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 και, ήρθα, και έφερα γυναίκα την... Γυναίκα σήμερα. Γυναίκα σήμερα. Και νομίζω ότι σας έφαγα τη θέση. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι γυναίκα, θέση. Άλλαξε τώρα η φωνή του Παφούλια, είδες πως είναι. Σου λέω, έλα στο στούντιο. Δεν ήρθες. Θα ήμασταν τρεις. Δεν ήξερα να έρθω το στούδιο να δω ή έχετε γυναίκα σήμερα. Πού να ξέρω εγώ. Α, μόνο έτσι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Μόνο έτσι. Γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις δηλαδή. Γιατί είναι δύσκολη η περιπέτειά μου. Δύσκολη η περιπέτειά σου. Καλά, η δικιά μας η περιπέτεια να δεις πόσο δύσκολη είναι, φίλε. Σαν τη Τσέρι Παλατσινού και ο Παφούλιας έχει αυτό στις περιπέτειές του. Πάει σώζει τα τέτοια, μάλιστα. Ο κόσμος όμως σε ζητούσε, έλεγε πότε θα έρθει στην εκπομπή. 5 στα 10 τηλέφωνα ζητούσαν Παφούλια. Ναι, ισχύει, ισχύει. Δευτέρα με Τρίτη θα είμαι. Να έρθει Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ εδώ. Έλα, εδώ δεν θα είναι κανένα δηλαδή που λέει. Την Τρίτη θα έρθει όμως. Την Τρίτη. Γιατί δεν θα είναι κανεί. Έχω υποχρεώσει κι εγώ. Τι να κάνω, μόνο εσύ θα φεύγει, θα πηγαίνει στα νησιά. Η κοπέλα η Έλσα. Η Έλσα. Η Έλσα? Ναι. Τότε πρόεδρο γυναίκα. Τι πρόεδρο. Είχε καιρό να έρθει η γυναίκα. Στη ζωή σου δεν έρχεται, δεν μας βλέπουν. Μάλιστα, τι να κάνουμε, συγκλονισμένος ο φίλος μας. Με τι λες να συγκλονισμένο Τρίτη. Την Τρίτη, την Τρίτη. Τι ώρα. Εκεί, μετά τις 6, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Πού είσαι τώρα. Πού είσαι? Στο λεωφορείο. Για δώστε μας και μια είδηση. Τι γίνεται, έχει κόσμο, πώς είναι τα πράγματα. Δουλεύει το μπαγαζί. Δουλεύει. Έτσι. Είσαι πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν με έχεις δει, αλλά καταλαβαίνει. Αλλά η εκτίμηση έγινε. Καταλαβαίνει τώρα. Παφούλια εδώ τα πάντα ξέρει. Μάλιστα. Έχει κόσμο μέσα στο λεωφορείο. Έχει κόσμο. Δροσιά έχει. Δουλεύουν τα κλιματιστικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν μου λες. Ωραία. Λοιπόν, πριν να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί σιγά σιγά θα τελειώσουμε. Πρώτον, ταινία είδες θες. Εχθές είδα μια ταινία. Για δώσε λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος περιμένει τις κριτικές σου. Πάνω απ' όλα. Είδα μια ταινία, πώς λέγεται. Εμένα ρωτάς πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι, γιατί... Εντάξει. Δράση, θρίλερ, βάλε το κινητό κοντά στο στόμα σου να σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Τώρα λίγο καλύτερα, ναι. Τι είδος ήταν η ταινία, τι κατηγορία, θρίλερ, περιπέτεια. Πάντα θρίλερ, πάντα θρίλερ. Θρίλερ, μάλιστα, θρίλερ των γηπέδων Ολυμπιακέ. Γιατί είναι και φίλος του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Δεν πας τώρα να κάνει μπάνι στη θάλασσα τώρα που είσαι και γυναίκα. Τώρα είναι μόνο άντρες. Στις θάλασσες έχει μόνο άντρες. Σε ποιες θάλασσες πήγαινε, στο Άγιο Όρος πήγαινε. Συνέχεια οπότε σου λέει στις θάλασσες έχει μόνο άντρες. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα με το Μουντιάλ μόνο γυναίκες. Τώρα τελειώνει το Μουντιάλ. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, δεν σε ακούμε καλά. Δεν έχεις καλό τηλέφωνο σήμερα, μας απογοητεύεις. Δεν ήρθες και στο στούντιο. Με κατηγόρησε ο κόσμος. Κόντεψε να χάσω τη δουλειά μου εξαιτία σου. Όλοι για σένα ρωτούσαν. Την Τρίτη θα επανορθώσεις.
Να επαναστρώσω. 7 η ώρα θα είσαι εδώ την Τρίτη. Εδώ την Τετάρτη θα είσαι. Εγώ θα είμαι. Και η Έλσα θα είναι εδώ. Θα σε περιμένει, θέλει να σε γνωρίσει. Αυτό μου έλεγε. Πού είναι ο Πάφη, πού είναι ο Πάφη, πού είναι ο Πάφη. Ποιο είναι αυτό, έλεγα. Ο Πάφη, ναι, έτσι. Δεν πειράζει. Να βγούμε για καφέ μαζί. Εντάξει, να με γνωρίσει. Για καφέ, ωραία, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Και τελευταία γραμμούλα να μα περίμενε. Καλημέρα σα. Καλώστονα, καλώστονα. Λοιπόν. Περισσότερο πήρα για μια καλημέρα. Και καλά έκανες και μας χαροποιείς. Αυτά είναι τα ωραία στο ραδιόφωνο. Παίρνει ο κόσμος, αγαπάει, σου λέει καλό Σαββατοκύριακο με την καρδιά του. Γιατί δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο, κάποιοι άλλοι δουλεύουν γι' αυτό. Να μοιραζόμαστε εδώ τις χαρές μας τώρα. Να μοιραζόμαστε τις χαρές μας, συμφωνώ. Κάποιοι μας μισούν ταυτόχρονα. Δεν δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, φίλε μου, Μπάμπη, αλλά τις καθημερινές. Λείπουμε από το σπίτι μας σχεδόν 12 ώρες. Μα αυτά δεν τα λένε. Στην Αυστρία μάλλον δουλεύει ο φίλος, γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είναι, φίλε μου, ότι τελειώνει το Μουντιάλ. Βέβαια είναι και αυτό ένα κακό, γιατί συζητήσαμε στη Γλύψη, ναι, ναι. Κακή ή καλή ή κακή, πάντως μπάλα όμως, έτσι, όχι τίποτα άλλο, μπάλα. Αποχάβνωση, αυτό να κοιτάμε και την τηλεόραση για να είμαστε, α, ωραία. Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι ότι, ότι πάμε προς την ελληνική μίζερη ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Δηλαδή, λες ότι εντάξει ρε φίλε, θα περάσει λίγο ένας μήνας πόσο θέλει και θα ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά έλα εκεί όμως που είναι πολύ μίζερα τα πράγματα, τα διαβάζουμε τώρα, βλέπουμε ακόμα και τώρα, τα διαβάζουμε, τα ακούμε και τέτοια. Και λες τώρα τι γίνεται. Τι να κάνουμε, γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε και ιδιαίτερα, θα αλλάξουμε ρότα. Εντάξει, τη βρήκα τη γιατριά μου, έτσι. Έτσι είπαμε. Έχουμε ξανα... Εγώ παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιράκι ξένο και είσαι μια χαρά. Α, μπράβο, είναι μια χαρά, την έχω τέτοιο. Έτσι, να είσαι καλά. Αυτά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Καλημέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε και η στιγμή να αποχωρήσουμε εδώ. Έλσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν κέρια η παρουσία σου. Δεν είπαμε έρευνες, δεν προλάβαμε κιόλας να τα πολυπούμε. Είχαμε τώρα τελικά και σήμερα όλοι με την Παλατσινού ασχολούνται από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, ναι, αλλά είδες το πρωί που θα σηκώνεσαι, θα τα λες πρώτη. Κατάλαβες. Έχει αυτό το καλό. Ναι, όταν τα λέγαμε εμείς και αυτά, εγώ πιο μπροστά από σένα να τα λέω. Οπότε θα σε βλέπω μετά στην τηλεόραση και θα λέω όταν τα έλεγα εγώ. Καλοπεράσουμε, Μπάμπη. Να φέρεις τον Παφούλια στο στούντιο και να σου λέει κριτικές κινηματογράφου για τα θρίλερ που αλλά δεν θυμάται ποια ταινία είναι. Δεν έχει σημασία. Και εγώ το παθαίνω αυτό βέβαια. Μην κατηγορούμε μόνο τον άνθρωπο. Εγώ δεν θυμάμαι δεν ονόματα ταινία. Το θέμα είναι να ακούσει την περιγραφή. Ποιο Μπακογιαννόπουλο και ποιο Δερμιτζόγλου και ποιο Τιμογιαννάκη και ποιο Κουτσουγιαννόπουλο και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι κριτικοί που έχουν περάσει. Ο Παφούλιας του εκμηδενίζει. Συγγνώμη για του ανθρώπου. Αλλά τι να κάνουμε όταν ακούσει την Τρίτη. Θα ξυπνήσει την Τρίτη. Θα ξυπνήσει εδώ. Θα τον έχουμε στο στούντιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να αποχαιρετήσεις, να στείλεις κάποιο μήνυμα ραδιοφωνικό στο... Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μη φοβάστε. Ας είναι Παρασκευή και 13, είναι Ιούλιος, είναι καλοκαίρι. Έτσι, τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Τίποτα χειρότερο. Έτσι. Έτσι θα πηγαίνουμε, θα πορευόμαστε. Καλή Σαμοθράκη και εσύ. Για δουλειά πάω, μωρέ, με φάγατε από χθες. Είναι ωραίο νησί, το αγαπάμε. Έχει και ένα μυστήριο και μια ενέργεια. Θα σε πιάσει έτσι λίγο και η ενέργεια του. Σίγουρα. Βουάξ, κάτι ύπνο. Δεν βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, ακολουθεί 20 ώρες μέχρι και τις 10. Εμείς δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα λόγω επειδή υποχρεώσεων. Θα κρατήσουμε δυνάμεις την Τρίτη όμως, σας υπόσχομαι. Δυνατό comeback με Παφούλια στο στούντιο. Είδατε για να μην λέτε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, να δείτε τα ποδόσφαιρά μας, γιατί είναι ολονών τα ποδόσφαιρα. Ακολουθεί 24 μέχρι και 10. Φιλιά, τσάω.